Turn it up. Let's go! Είμαστε ζωντανά! Εκπέμπουμε ζωντανά! Στη Χαλκίδα! Και σε όλο το πλανήτη! Το νούμερο ένα πρωινό! Σοκαφέ Morning Show. Wow, wow, wow. Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Είμαι ο Νίκος Βέρτης. Είμαι η Δέσποινα Βαντή. Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος. Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου. Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος και παρέα ακούμε Σοκαφέ 104,8. Για ποιο λόγο σπάμε ρόδι την πρώτη μέρα του χρόνου στα σπίτια μας? Γιατί για σκέψα σπάς μπανάνα. Όσο οι σαλάτες είναι πιο ακριβές από τους γύρους, δεν θα κάνει ποτέ κανείς δίαιτα. Έλα Γιώργο, Πέτρος είμαι, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Τι κάνει ένας δελιβεράς επάνω στο δέντρο? Τι κάνει ένας δελιβεράς πάνω στο δέντρο? Του παρήγγειλε η δονή. Η μουσική. Το μικρόφωνο απευθείας από τα τρελά νερά μόλις άνοιξε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι προ-Παρασκευή. Σας τρομάξαμε λίγο. Λίγο. Καλημέρα, παιδιά. Τι έγινε, Γιώργο? Δεν ξέρω, κάτι εδώ. Όχι, τι έγινε με εσύ. Δεν σε βλέπω καλά. Τι έχω? Νιστάζεις? Όχι, γιατί? Παραδέξου το, δεν είναι κακό. Όχι. Δεν κακό να πεις μια φορά ναι, νιστάζω, ναι, άργησα. Περιμέναμε στο κρύο. Σιγά, Μαρή, που περίμενε στο κρύο, Μαρή, λες στον κόσμο, λες και είσαι ο Καΐλας τώρα και που λέει και σπίρτα. Περιμέναμε στο κρύο, τουρτουρίζαμε. Άχουτο. Με ένα μπουφανάκι, ντρέψε. Άχουτο. Πες την αλήθεια, Μαρή. Δεν είναι κακό να λες. Εγώ λέω πάντα την αλήθεια. Εγώ έχω αποδείξει πόσο αλήθειες λέω και πόσο δίκαιος άνθρωπος είμαι. Δεν πειράζει. Εγώ και έτσι σ' αγαπάω και που αργείς δηλαδή. Αχου. Και που περιμένουμε, δεν πειράζει. Δεν θα σε καρφώσω, ακόμη φοβάσαι. Αχου. Δεν πρόκειται να κάνω τέτοια πράγματα. Αυτά που λες τώρα τα πιστεύεις? Έλα την αλήθεια πες, παιδιά, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στο Cafe Morning Show. Τα πιστεύω, τα πιστεύω. Την πλάκωσε το πάπλωμα και τα ρίχνει στους άλλους που προλαβαίνει να μιλάει. Λοιπόν, και τα ρίχνει στους άλλους. Κάτι. Έχει πάρα πολύ κρύο έξω, ναι, έχει υγρασία, ναι. Δηλαδή σε φάση που δεν έβλεπα τα τζάμια μου, ήταν θολωμένα, δηλαδή δεν έβλεπα. Και έπρεπε να τα ξεθολώσω, γι' αυτό καθυστέρησα λίγο, κατάλαβες. Καθυστέρησα δηλαδή 5 λεπτά από 7, από 6,5 λεπτά από 25. Να βάλεις μπίλιες σιλικόνης μπροστά στον μπαμπρίζ να ξεθολώνει. Εσύ γιατί μας έχεις τόσο κρύο και περιμέναμε, πες. Θόλωσε η πόρτα και δεν την έβλεπα. Ήταν θολή. Βρήκαμε το όνομα του καιρικού φαινομένου. Α, το βγάλανε ψι. Οι ωκεανείς. Έρχεται η ωκεανείς, παιδιά. Γιατί πήγαν στο Ωμέγα? Γιατί δεν βρήκαν από ψι. Τόσα έχουμε από ψι, δηλαδή. Είναι δυνατόν? Τόσα έχουμε απόψη. Δεν βρήκαμε παιδιά απόψη και κατευθείαν πήγανε στην Ωκεανής. Στην Ωκεανίδα συγκεκριμένα. Ωκεανίδα, μάλιστα. Ναι, ναι, η Ωκεανής, Ωκεανίδας. Έτσι δεν πάει, βέβαια. Έλα. Είναι η Ωκεανής, αυτό είναι το νέο Έλα, όνομα. Έλα, το χαλάσανε τώρα, εντάξει. Γιατί καλέ. Στεναχωρέθηκα. Γιατί? Ήθελα ρε παιδί μου να δώσουν λίγο ψή στο λαό. Δεν είχαν ψή, δεν είχαν. Και να σου πω κάτι, επειδή είδανε μάλλον όλα αυτά που λέτε εσείς οι κάφροι για τα ψή. Οι Έλληνες. Σου λέει τώρα έτσι είστε, ωραία. Πάρε ένα Ωμέγα. Εγώ την Ωκεανή. Την Ωκεανίδα. Ωραία, γιατί δεν το έκαναν Ωμέγα, Αλέξανδρο. Έτσι. Η Ωκεανής. Μα ωραίο, ωραίο παιδιά. Τι άρεσε. Αυτό το φαινόμενο έρχεται από Παρασκευή βράδυ, καλά μου παιδιά, που αλλάζει το κλίμα του καιρού. Εγώ δεν το πιστεύω. Αν και το πιο πολύ κρύο λέει μας έρχεται την Κυριακή, εμείς τρώμε πολύ κρύο. Εγώ δεν το πιστεύω. Εμένα μου λέγανε χθες και θα γίνει χαμός και κάτι σεμινάριο που είχε μια γνωστή μου τα ακυρώσανε. Ναι. Και ήταν να έρθουν παιδιά από Λάρισα Θεσσαλονίκη, το ακυρώσανε. Όλοι έχουν ακυρώσει τις εμφανίσεις τους, τα events τους και τις υποχρεώσεις τους Σαββατοκύριακο. Θα το ρισκάρουν. Τίποτε δεν θα γίνει, παιδιά, εγώ θα σας το λέω. Από ό,τι βλέπω εδώ τα καιρικά φαινόμενα, Παρασκευή βράδυ ξεκινάνε οι συννεφιές. Μάλιστα. Το Σάββατο θα έχουμε όλη μέρα βροχές με θερμοκρασία που θα φτάνει από 9 θα έχουμε το πρωί και θα φτάνει τους 5. Ναι. Θα ξυπνήσουμε καλά, θα είναι καλή θερμοκρασία και όσο πάει θα χειροτερεύει. Εγώ χθες πάντως που έκανα βόλτα στις τράπεζες και γενικά. Πολύ ωραίο καιρό. Ήμουνα με τη ζακετούλα μου, περπάταγα στην Βενιζέλου, πήγα από εκεί, από την πλατεία. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, εσύ και σήμερα θα είναι έτσι η ημέρα. Κυριακή τώρα, Κυριακή μας πιάνει πάρα πολύ έντονα το φαινόμενο. Ξυπνάμε με 3 βαθμούς Κελσίου και φτάνουμε το μέγιστο 5. Ναι, ναι. Δευτέρα η θερμοκρασία φτάνει τους 7. Και την Τρίτη στους 8 και από Τρίτη αρχίζει να εξασθενεί το φαινόμενο. Καλημέρα στο Κατερινάκι. Γιατί όχι ψοφόκριο, ρε παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα, Κατερινάκι μου. Έλατε, δεν το θέλανε το ψι, παιδιά. Το πήγανε στο Ωμέγα. Καλά κάνανε, να σου πω κάτι. Θα είχαν πολύ καφρίλα στα social media. Καλά κάνανε. Άντε τώρα, βρες εσύ να πεις κάτι κακό για την Ωκεανίδα. Για πες κάτι. Κάτι θα βρούμε, περίμενα, κάτι θα σκεφτούμε. Βέβαια. Γιατί δεν βάλανε αυτό, ρε παιδί μου, που ξεκινάει από ψι. Ναι, ναι. Τελειώνει σε ολί.
Περίμενε. Παιδί μου. Και όταν το. Και όταν... Με το καλημέρα, με φνηδιάζεις έτσι. Είναι αυτό, ρε παιδί μου, που μπαίνει στεγνό και βγαίνει βραγμένο. Σε παρακαλώ. Ξεκινάει από ψή και τελειώνει σε. Α, ποιο είναι, Ελληνάκι μου. Η ψάρα του Φουεκό. Στολή. Αυτή. Καλημέρα σα. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι 5η 21 Φεβρουαρίου του 2019. Πήγε 21 Φεβρουαρίου. Πήγε, παιδιά, τον φάγαμε και το Φεβρουάριο. Ο, την άλλη Πέμπτη είναι συγγνωπέμπτη, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Το έχουμε καταλάβει. Αφού κλείσαμε για τα τραπέζια μέσα στο σχολαρχείο, θα γίνει χαμό. Και την άλλη Παρασκευή έχουμε πρωτομηνιά. Και περιμένουμε να τραγουδήσει, να ξέρει. Βέβαια θα τραγουδήσω, σε καλά. Τώρα Παρασκευή. Καλά, περιμένω πώ και πώ. Πρώτο μήνα δεν ξέρω αν θα έρθουμε. Γιατί? Ξέρω εγώ. Θα τραγουδάς εσύ, θα πίνουμε εμείς. Δύσκολα τα πράγματα. Εδώ θα είμαστε να πούμε και να κάνουμε έναν απολογισμό της Τσικνοπέμπτης. Καταλάβατε, Παρασκευή θα είμαστε, μην πω. Λοιπόν, κατά τα άλλα, θέλω να σας πω ότι θα είμαστε εδώ μέχρι τις 11. Το Show Cafe Morning Show, αυτό είναι, κυρίες και κύριοι. Γιώργος Καρτελιάς. Ελίνα Παπίλα, κυρίες και κύριοι. Πάρα πολλά πράγματα έχουμε ετοιμάσει και σήμερα για εσάς. Βεβαίως, μια καταπληκτική εκπομπή όπως κάνουμε καθημερινά. 697-800-1048 είναι το Viber μας. 22-2-10-62-800 είναι το τηλέφωνό μας. www.sokfm.gr είναι ο τρόπος για να μας ακούσετε σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και βεβαίως με πάρα πολύ ωραία παρέα μαζί μας, όπως η Ζαχαροπλαστία Βασιλείου, που καθημερινά έτσι πηγαίνουμε μια βόλτα, έστω και νοερά, εμείς από εδώ που βρισκόμαστε και απολαμβάνουμε τα γλυκά τους. Εχθές έφαγα κορνέ. Γι' αυτό το πρωινό. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Εξαιρετική κρέμα. Γι' αυτό βγάζει αυτή τη γλύκα σήμερα. Ναι, παίρνει το κουταλάκι του γλυκού και αρχίζει και σκάβει από μέσα την κρέμα. Και τι, αφήνει τον κορνέ απ' έξω. Μετά παίρνει το, κάνει σάντουιτ το υπόλοιπο σου. Λέω, άστα, έχω βρει κόλπο μεγάλο. Μάλιστα. Έχω βρει κόλπο να τρώω όλο το κορνέ μέσα σε χρόνο τετέ. Και με κουτάλι. Και το κορνέ είναι τόσο, έτσι. Με το συμπάθειο, λέει ο κόσμο. Με το συμπάθειο, λέει ο κόσμο. Μα δείχνει πολύ ένα πράγμα να. Αχ, Βασιλείο στην Νεάπολη και στο Δάρικ, παιδιά, να πάτε να πάρετε κορνέ, πολύ ωραίο. Παγκόσμια ημέρα μητρική γλώσσα σήμερα. Μιλήστε τη μητρική σα γλώσσα. Μητρική γλώσσα, βέβαια. Η προώθηση τη γλωσσική πολυμορφία σήμερα. Στα χάλια. Στα χάλια. Στη δροσιά. Στο Δήμο Ανθιδών. Εντάξει, εσύ τα λες χάλια. Εγώ τα λέω χάλια. Χάλια. Στη δροσιά. Δεν σε είπα χάλια. Εμείς επιτρέπεται να το λέμε όπως θέλουμε το χωριό μας. Σιγά μα. Εσείς μόνο δροσιά. Τι μας λες. Για πες. Εμένα μου λένε πήγαινε στα χάλια. Όχι, πήγε στη δροσιά, δεν σου λέει, θα τους λες. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, έχετε καμία διάλεκτο έτσι λίγο περίεργη. Αρβανίτικα μιλάμε, βέβαια. Δηλαδή. Δηλαδή. Μίλα. Αρβανίτικα. Μίλα. Τι να σου πω. Ξέρω εγώ. Εμένα να μου πεις. Εγώ δεν ξέρω αρβανίτικα. Δεν ξέρω κι εγώ πολλά. Τη γιαγιά μου μιλούσε. Α, καλά, εντάξει. Φάε μούτι. Φάε μούτι. Ναι. Το φάε μούτι κάτι είναι με φαΐ είναι. Αλλά... Φάεις κατά. Α, φάεις κατά. Ναι, αυτά μάθαινες εκεί στο χωριό, μάλιστα. Αυτά γιατί. Αλλά το φάε, φάε μούτι το έλεγα χαριτολογώντας. Καταλαβες. Το βρυσίδι το καλό ήταν άλλη λέξη. Δηλαδή πήγαινε ο παππούς στη γιαγιά και της έλεγε τι θα φάμε Μαρή σήμερα. Όχι, όχι, όχι. Μούτι. Όχι, όχι, καλέ. Αρβανίτικα, ναι, βέβαια. Δεν τους καταλάβαινα. Θυμάμαι κάποιες λέξεις, αλλά δεν είχα. Η μαμά μου τους καταλάβαινε. Η μητέρα σου, μάλιστα. Εσείς εκεί στο Κορυδαλό είχατε. Τι να, όχι. Δεν είχαμε. Ήμασταν στην πρωτεύουσα εμείς, ναι, μέσα μωρέ, στο κέντρο. Εντάξει, μωρέ. Δεν είχαμε. Τώρα στο ρολόι, στο χωριό του πατέρα μου, επειδή ήμουν πολύ. Δεν μπορεί. Δεν τα θυμάμαι. Ήμουν πολύ μικρός, γιατί μας πήγαινε καμιά βόλτα ρεά και πού, αλλά δεν τα θυμάμαι. Γιορτάζει δηλαδή και το κράτς σήμερα. Το κράτς. Ο κράτς γιορτάζει σήμερα από το Masterchef. Α, το γλυκούλι. Παγκόσμια ημέρα ξεναγού σήμερα. Ναι. Εθνική. Θέλω να πάω στη. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Θέλω να πάω στην Ακρόπολη. Ναι. Με τα παιδιά να κάνω βόλτα και στο μουσείο και μου είπαν να πάρω ξεναγό. Μια φίλη μου που έχει πάει με τα παιδιά της μου λέει: αν πας χωρίς ξεναγό, δεν αξίζει. Όχι, Ελίνα, με ξεναγό. Δηλαδή όχι αυτό για μένα, παιδάκι μου, ξεναγό που έχει να κάνει με παιδάκια. Γιατί τα εξηγεί τόσο καλά στα παιδιά και είναι, λέει, καταπληκτικό. Δεν το δέχομαι από σένα να πάρεις ξεναγό. Τόσα μαθήματα μας κάνεις κάθε μέρα, θα πάρεις ξεναγό, θα το θεωρώ απαράδεκτο. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τα παιδιά μου. Τα παιδάκια μου, ρε Γιώργο. Δεν τα μάθει η μάνα τους. Ποιος θα τα μάθει καλύτερα. Εγώ θα τους το λέω με όρους πιο ιστορικούς. Ναι, ναι, ο ξεναγός ναι, ναι. Θα λέει πιο. Κατάλαβες. Μάλιστα. Εθνική μέρα χωρίς δημητριακά. Α, δεν μπορώ. Μη φάτε σήμερα. Δεν μπορώ. Διάβασα για την Έλλη Κοκκίνου χθες. Δεν τρώει, λέει, σιτάρι, δεν πίνει γάλα, έχει κόψει γλουτένι, λακτόζει. Τι τρώει αυτή η γυναίκα, νερό, νερό πίνει. Καλά, και κάτι πάνε ακόμα. Λοιπόν, Εθνική Μέρα Sticky Bun. Είναι το κουλούρι πίτα που τυλίγει γύρω το σιρόπι και μέλι ή μερέντα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι γεμάτο από μόνο πραλίνα έτσι από πάνω. Πάσε με τώρα πρωί. Καλά, σε αφήνω, εντάξει. Κάνω δίαιτα από τη Δευτέρα. Από τη Δευτέρα. Το έχει κρατήσει μέχρι σήμερα. Καλά, εντάξει, τι εννοεί το έχει κρατήσει. Το κορνέ χθε ήταν με μεσημεριανή σχέστα. Ήταν ο κορνέ τη Δίαιτα. Ήταν με. Πώ το λένε, ρε παιδιά. Πώ το λένε τα υποκατάστατα τη ζάχαρη. Με αφήνει ήσυχη τώρα. Τι είχε ο κορνέ. Τι είχε το κορνέ του Βασιλείου. Ναι, κρέμα, πατησέρι, τι έχει μέσα. Α, εντάξει. Σαντιγό, κρέμα. Όχι, λέω για τη Δίαιτα.
Η δίαιτα δεν έχει σχέση με αυτό. Α. Στο λέει και ο βιωτολόγος, ένα γλυκάκι την ημέρα. Ένα γλυκάκι, εσύ φαγες ένα τάκο. Δεν έχει σημασία. Πώς το βλέπει ο καθένας στο γλυκό. Στην ποσότητα το χάνω, ρε γαμώτο. Ναι, αυτό φταίει. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα Ευρωπαρασκευή, 21 Φεβρουαρίου και πάει μια κοπέλα στο Medium, έτσι πουρνό-πουρνό. Θέλει να μάθει τα διαδικαστικά της. Τι απότομο είναι αυτό, ναι. Για τον φίλο τον Νίκο. Λοιπόν, πάει στο Medium και λέει: το Medium, βλέπω στη ζωή σου δύο άντρες. Θα παντρευτείς βέβαια τον έναν, λέει το Medium. Λέει αυτή. Ποιος από τους δύο θα είναι ο τυχερός, ρωτάει η κοπελίτσα. Τυχερός θα είναι ο Γιώργος. Θα παντρευτείς τον Κώστα. Καλημέρα στο φίλο μας, καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλό ξεκίνημα ημέρας. Και λέγαμε για κάμπο. Λοιπόν, σαν σήμερα διαβάζω διάφορα πράγματα έχουν συμβεί. Σαν σήμερα δημοσιεύθηκε το Κομμουνιστικό Μανιφέστο, η Βίβλος του Κομμουνισμού βεβαίως. Σαν σήμερα το 1915. Αυτό έγινε το 1848. Α, εντάξει. Σαν σήμερα το 1915 ο Βενιζέλος παραιτήθηκε από πρωθυπουργός κατόπιν διαφωνίας του με τον βασιλιά Κωνσταντίνο. Σοβαρό πράγμα. Και αυτό ήταν η αρχή του εθνικού διχασμού. Εθνικό διχασμό, παιδιά. Ο Βενιζέλος ήθελε τις δυνάμεις της Αντάντ. Ο Κωνσταντίνος ήθελε τη Γερμανία. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργηθεί νέα δεύτερη κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε τον Βενιζέλο στη Θεσσαλονίκη και είχαμε τον Κωνσταντίνο εδώ. Οπότε είχαμε την Ελλάδα στη μέση, καταλάβατε. Μάλιστα. Και είχαμε τον εθνικό διχασμό τότε. Εγώ σας πω το 1842, γιατί αυτά δεν τα βλέπει η Ελλήνα, τα προσπερνάει το μάτι της. Ναι, ναι. Λοιπόν, παντεντάρεται η ραπτομηχανή. Έχει κάνει ποτέ σε ραπτομηχανή? Έχω κάνει, ναι, μικρούλα. Μικρούλα. Δεν την ξανακούμπησες μετά? Τώρα σκέφτομαι. Τώρα. Πήγα, είδα πόσο κάνει να πάρω μία στο σπίτι. Ή μικρή δοκιμάζεις ή όταν γεράσεις. Ναι. Διαλέγεις και παίρνεις. Έχω βρει μία που την παίρνεις βαλιτσάκι. Αχ, θα μας φέρνεις και εδώ. Και γκάζεις το πόδι? Δεν έχει, έχει. Έχει, έχει. Το 1947 στη Νέα Υόρκη ο Έντουαν Λαντ παρουσιάζει την πρώτη φωτογραφική μηχανή. Ναι. Και βγάζει τις πρώτες στιγμιότυπες φωτογραφίες Polaroid. Πού να ξέρω, άνθρωπος θα φτάσουμε στο 47. Σημείο να βγάζουμε φωτογραφίες από το κινητό μας. Το 1958 ο Άγγλος εικαστικός φτιάχνει το σχήμα το διχαλωτό της Ειρήνης. Ναι, ναι. Και το 1969 σαν σήμερα μετατρέπεται το καζίνο, σε καζίνο το Montparnasse. Α, έχεις πάει σε καζίνο? Έχω πάει. Και στο Montparnasse. Και στο Λουτράκι. Την πρώτη φορά που πήγα στο καζίνο ήμουνα 21-22. Νομίζω με 22 σε βάζανε. Όχι, από 18. Όχι, δεν υπήρχε το 18 στο καζίνο. Τότε ήμουνα 25. Τι ήσουν τελικά? Ήμουνα δηλαδή 2 χρόνια παραπάνω από το όριο ηλικίας που μπορούσες να μπεις. Ναι. Και δεν με πίστευε ο κύριος του στην πόρτα. Μικρό δείχνες. Ναι. Ναι, και μου λέει ταυτότητα, καλέ. Λέω, όχι, μου λέει, πρέπει να δω ταυτότητα. Λέτε σας. Σου βγάλανε κάρτα. Πόσο χαρούμενη ήμουν εκείνη την ημέρα που δεν με πίστευε αυτός. Λέω, δεν πειράζει, μην πω. Θα περιμένω απ' έξω, λέει, δεν πειράζει. Είμαι μικρούλα εγώ, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σήμερα θέλω να στείλω μια μεγάλη καλημέρα στο Γιώργο, ο οποίος λέει, καλημέρα παιδιά, αυτό που είπε η Ελίνα για το γλυκό και εγώ το παθαίνω δεν είναι η μόνη που ξυπνάω στο απόγευμα και λοιπόν θα σας δώσω κόλπο. Αν έχετε παιδάκια, να έχετε γλυκά που να τα έχετε κρύψει. Δηλαδή να μην τα ξέρουν τα παιδιά ότι τα έχετε. Οπότε, είναι δυνατόν? Περίμενε, πω, γιατί δεν τρώνε? Ναι, έχουν ανάγκη να φάνε και άλλα γλυκά. Είναι να κρύψει από τα παιδιά σου φαγητό? Έχω σοκοφρέτες που τις έχω κρύψει. Άκου η μουλή. Λοιπόν, και όταν ξυπνάς το απόγευμα, έχεις κοιμηθεί ένα δύο ώρο, δεν θυμάσαι ποια είσαι, πώς σε λένε, τι ναι, ώρα ναι, είναι, ναι. Τι μέρα σου είναι. Σου έχει πει στο ζάχαρο, ναι. Ναι, ναι, εκείνη την ώρα τρως σίδερα. Λοιπόν, οπότε πας στην κρυψώνα. Βγάζει το γλυκάκι. Το μόνο κακό είναι ότι κάνουν φασαρία αυτά. Ποιο σε φτιάχνει τα γλυκά, ρε παιδί μου? Αυτά που τα τυλίγουν, τα. Να τα κάνετε πιο μαλακά, λέει, να μην ακούγονται. Κάνουν φασαρία, εν πάση περιπτώσει. Το τρως και είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, σου έχω μια πατέντα πολύ ωραία να βάλεις στο ψυγείο σου μέσα. Τι? Είναι ένα μικρό. Πώς θα σου το εξηγήσω τώρα. Και το είδα χθες στο διαδίκτυο. Είναι, ναι, ένα μικρό σαν κλουβί. Ναι. Με λουκετάκι. Ναι, ναι. Ένα μικρό σιδερένιο κουτάκι, σκεφτείτε. Ναι. Με καγκελάκια. Το οποίο μπαίνει ακριβώς, χωράει ακριβώς σε ένα ράφι ψυγείου. Ναι. Το οποίο έχει λουκέτο. Ναι. Εκεί μέσα θα βάζεις ό,τι θες να μην φάει τα παιδιά. Αυτό δεν θέλει. Δεν μπορείς να γελάς, ρε. Πού φτάσαμε, ρε παιδιά. Πού έφτασες να λες, ρε. Πού δεν δίνεις το παιδί σου να φάει, ρε. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στην Σταματία, στον φίλο το Δημήτρη που λέει: χθες είχαμε έναρξη για το φετινό καρναβάλι. Ο Βασίλης Καράς μας ανέβασε στην πανέμορφη πόλη μας. Καλημέρα, φιλιά, I love Ξάνθη. Στην Ξάνθη θα ήταν ο Καράς εχθές. Από ό,τι μας λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Γιατί άνοιξε το καρναβάλι, όντως τώρα. Που από παιδιά τρελαίνομαι για τον Καρά. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο τον Κρις που λέει: καλημέρα από τα Γιάννητσα. Καλημέρα, ναι, στην Ειρήνη που θέλει να στέλνει την καλημέρα της και την αφιέρωσή της στην κόρη της και στον άντρα της. Ναι. Και θέλω να ακούσει τον Πλούταρχο το πέρα από τα μάτια μου. Καλημέρα, καλημέρα. Ειρηνάκη, καλημέρα. Λέω φωτογραφίες τώρα από τη χθεσινή βραδιά με τον Καρά στην Ξάνθη. Ωρε κόσμος. Αν δεν φανταστείς τι γινότανε. Στην πλατεία ήταν του χωριού εκεί. Του της πόλης. Άρε, χωριού, τι λέω. Της πόλης τέλος πάντων. Και ήταν μπροστά από το Δημαρχείο. Βλέπω εδώ, κοίτα. Αφού βλέπεις, καλά είναι. Πρέπει να στο δείξω. Έχει, δείξει.
Εδώ κοίτα κόσμος, παιδιά, δεν φαντάζεστε τι γινόταν εχθές. Άρα, Βασιλάρα. Βέβαια, Καράς είναι αυτός, καρναβάλι, Ξάνθη είναι αυτή. Ωραίοι άνθρωποι εκεί, χαμός. Μπράβο σας, μπράβο σας, περνάτε όμορφα. Λοιπόν, και αν έχεις γενέθλια σήμερα, αν έχεις γεννηθεί σαν σήμερα, 21 Φεβρουαρίου του 1900, του 2000, του δεν ξέρω πότε, χρόνια σου πολλά. Αν έχεις γεννηθεί σήμερα, λοιπόν, έχεις χαρακτηριστικά που σου δίνουν τη θέση του αρχηγού. Οι περισσότεροι από εσάς είστε στοργικοί και ηθικοί. Σαν σύντροφοι, έχετε ισχυρή πνευματική αίσθηση, αλλά μερικές φορές γίνεστε κυριαρχικοί. Οι άνθρωποι εκνευρίζονται πάρα πολύ από τις επιτυχίες που κάνετε στη ζωή σας, αλλά εσείς λατρεύετε αυτού του είδους την αντισυμβατική τη ζωή. Αυτή είναι η γεννημένη, λοιπόν, σήμερα, 21 του μηνός, 21 Φεβρουαρίου. Χρόνια σας πολλά. 697-800-1048. Στέλνετε μηνύματα. Στέλνετε μηνύματα στο Viber αν θέλετε να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα. 22-10-62-700 βεβαίως, για να δώσετε στοιχεία εκείνου, εκείνης που θέλετε να πάρουμε τηλέφωνο και να κάνουμε τα δικά σας wake up calls. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 11. Παιδιά, θα μας καρευτείτε, ρωτάει το Κατερινάκι. Εσύ τι αντίθεσαι, Σελίνα, αυτό που λέγαμε έξω πες. Όχι, δεν θα πω αυτό. Αυτό πες. Παιδιά, μου λέει ο Γιώργος ότι καμιά φορά είμαι λίγο ξινή. Λοιπόν, μου λέει ντύσου ξινή. Λέω, είναι δυνατό. Καλά, δεν θα δυσκολευτείς και πολύ. Είχα συγχυστεί χθες γι' αυτό. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις, Κατερίνα? Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά. Καλά, είμαι όμορφα μου παιδιά, αγαπημένα μου παιδιά, αγαπημένοι μου παρουσιαστές, σας αγαπώ πολύ. Τέτοια, φτιάξε μας λίγο την Πέμπτη. Μας κάνεις και σε φταίς, είμαι στα wake up call, είσαι φοβερή. Λοιπόν, Κατερίνα, να σου κάνω μια ερώτηση έτσι που είσαι και δικιά μας. Μην μου τη χαλάσει τη διάθεσή της τώρα. Όχι, όχι, τι πιστεύεις, τι στολή πιστεύεις θα πήγαινε στην Ελλήνα να ντυθεί φέτος? Στην Ελλήνα? Ναι. Φέτος. Θες του χρόνου. Λοιπόν, πιστεύω μια στολή που είναι έτσι πολύ και θα τη πήγαινε τη Ελλήνα, γιατί η Ελλήνα είναι πολύ παιδί και μου αρέσει πολύ. Είναι η Ladybug. Ποια είναι αυτή, κάτσε την τζάκ. Ladybug. Give it back. Είναι σεξουαλικό υπονοούμενο. Ας είμαστε, Γιώργο. Όχι, όχι. Η Ladybug είναι μία από τα cartoons, η οποία φοράει μία στολή κόκκινη με μαύρη, έτσι, και φοράει και μαύρη μάσκα. Πιστεύω ότι είναι η αγαπημένη ηρωίδα τώρα των κοριτσιών και πιστεύω ότι θα τη πηγαίνει πολύ. Το καινούργιο το παιδικό. Σε Lady Gaga μου βγαίνει εμένα στο Google. Είναι αυτή η ηρωίδα με την μπασχαλίτσα, λες. Ναι. Συγγνώμη λίγο. Εσύ που τα ξέρεις αυτά, ρε Γιώργο? Δεν τα ξέρω εγώ που έχω κάνει δύο παιδιά. Που έχω φτάσει τα παιδιά μου, έχω φτάσει σε 7-8 χρονών. Και δεν τα ξέρω αυτά. Την είδα μόλις. Πολύ, πολύ ωραίο. Φοβερή ιδέα. Ναι, είναι πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ πάρα ωραία, πολύ. Είναι πολύ ωραία. Για πες μου. Μια φίλη και είχε για θέμα τη Ladybug. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ναι, αλλά δυστυχώς η Ladybug φοράει μια κολλητή φόρμα κόκκινη με μαύρες βούλες. Αυτή θα βάλω, τι θες εσύ. Κολλητή. Αυτή θα βάλω, τι θες. Και έχει στο χέρι της μια πασχαλίτσα. Η Ελίνα πιο κοντά στην πασχαλίτσα μου κάνει. Παρά στη Ladybug. Ναι. Ο Γιώργος κάθε πρωί που με βλέπει, λέω ομορφιάς. Μου λέει μόνο άσχημα λόγια. Όχι άσχημα. Δεν μου έχει πει μια φορά, Ελληνάκη, είσαι όμορφη σήμερα. Δεν το έχω πει. Ποτέ. Πες μου λίγο, τι στολή θα πήγαινε στο Γιώργο? Τι στολή θα πήγαινε στο Γιώργο? Έλαντε. Λίγο δύσκολο τώρα αυτό. Σε λίγο τίποτα, δύσκολο με βάζει. Γιατί του Γιώργου του πάνε όλα μου. Απαπα, καλέ, εμείστε λιγάκι, καλέ. Απαπα. Όχι όλα. Τον λατρεύω τον Γιώργο. Τον λατρεύω. Δεν μπορώ να τον φανταστώ, δηλαδή, με τα πάντα. Με τι ακριβώς θα μπορούσα να φανταστώ? Θα ήθελα, ας πούμε, να τον δω, ας πούμε, έτσι, ένα βασιλιά από το Game of Thrones. Μ' αρέσει πολύ. Λατρεύω Game of Thrones. Τι γούνε αυτέ, τι παχέ εκεί που θα τον κάνουμε Τύριον. Να σου πω κάτι. Όχι, Τύριον. Κι όμως, ξέρεις πώς θα σου πήγαινε ο Τύριον? Δεν φαντάζεσαι. Άσε με, ρε Λίνα. Μιλάμε για τρελό μυαλό, Γιώργο. Πανέξυπνο. Ναι, δεν λέω εγώ πανέξυπνο, αλλά πώς θα φτάσω εγώ στο ύψος του Τύριον? Έλα μου, δεν έχει μεγάλη διαφορά. Να αρχίσαμε. Σαν Τύριον θα με ήθελες, Κατερίνα? Ξέρεις, θα θέλανε. Θα θέλανε να γίνει Τζον Σνόου, θα θέλανε να γίνει ο Γιώργος. Τώρα είναι εντάξει, είναι γλυκούλης, αλλά είναι ο πιο χάλια από το γενικό. Ωραία, θα σε κάνω Τζέφρεϊ. Τι θα μου λέγε, που τον έχουν συγχωρέσει. Ναι, θα σε κάνω Τζέφρεϊ. Ωραία, θα ντυθώ γυμνός με τα χέρια στις τσέπες. Λοιπόν, Κατερίνα μου, κάποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο. Δεν σε πήραμε να μάθουμε τι στολές να βάλουμε. Ποιο σας έβαλε να με πάρει τηλέφωνο? Έλατε και να σου πει μια γλυκιά καλημέρα μέσα από το Show Cafe Morning Show. Μήπως. Ο ξάδελφός μου ο Γιώργος. Α, γεια σου, ο ξάδελφός ο Γιώργος. Σου λέει μια γλυκιά καλημέρα, ρε ξαδέλφη. Τον αγαπώ πολύ, τον λατρεύω και τον περιμένω να έρθει ακόμα να πιούμε κρασί στο σπίτι. Ακόμα. Από πού θα έρθει και τον περιμένεις ακόμα? Στο
ίδιο χωριό είμαστε. Πού είσαστε? Και όμω το ραντεβού του δεν είναι καθόλου συνεπή. Α, ωραία. Κατερίνα μου, πού βρίσκεσαι, σε ποια περιοχή? Στην Αμάρινθο. Αμάρινθο, ωραία, ωραία. Λοιπόν, Κατερινάκη, μου να έχει μια υπέροχη μέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα, κορίτσια. Καλημέρα. 697-800-1048. Στέλνετε μηνύματα στο Viber. Καλημέρα στο Κατερινάκη, λοιπόν, και πολλά φιλιά. Καλημέρα στον Πάνο που μα στέλνει μια φωτογραφία από Στοκχόλμη με αγάπη. Μιλάμε για κρύο τώρα, έτσι. Θέλω να πόσο πάω. Έχει. Δεν λέει, απλά η φωτογραφία γιατί πώς είναι. Δες λίγο στο Viber, την έχει στείλει ο Πάνος. Επίσης ο Δημήτρης, καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα, Πανελλαδικός. Καλημέρα στη Βιβί, καλημέρα Στέρια. Πού είστε, παιδιά, λέει το Μαράκι. Η άλλη Μαρία, βεβαίως, καλημέρα Ελένα και Γιώργο. Η Σταματία, καλημέρα, ο Κρις. Έλα, Σοφίνα. Ναι. Καλημέρα, τι κάνεις. Σοφίνα. Ναι. Καλημέρα, σε καλό. Ποια ονόματα έχεις ενώσει και το έκανε Σοφίνα? Σοφία Χριστίνα. Σοφία Χριστίνα. Είναι. Λοιπόν, χρόνια πολλά, ρε. Ό,τι επιθυμείς την αγκαλιά σου να το βρεις σήμερα που κλείνεις τα 23. Ωχ, Παναγία μου, κάτι τόσο λίγο. Εγώ στα 23 τέτοια ώρα ήμουνα. 24, είσαι από πέρσι ήταν έτσι, Ελίνα. Λοιπόν, σε καλούμε το Σοκαφέ Morning Show. Το μωρό μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο και σου έφυγε χρόνια πολλά. Το μωρό, ποιο είναι το μωρό? Η Σοφία. Η Σοφία βάλει τη Σοφίνα. Ναι. Να πάρουμε τη Σοφίνα. Το μωρό, η φίλη σου, η Σοφία, μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο χρόνια πολλά. Ότι επιθυμείς την αγκαλιά σου, το βρεις. Ό,τι δώρο να πλωθούν στα πόδια σου όλα τα παλικάρια να γίνονται τα αίματά τους κτλ. Καλά, καλά. Όλα τα παλικάρια να σφάζονται στην ποδιά σου. Λοιπόν, καλήσουμε. Φιλάκια. Καλό τέντομα. 697-800-1048 Viber. Λοιπόν, περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 11. Έχουμε και τα ζώδια της ημέρας που σήμερα είναι λίγο δύσκολα γιατί μας βρίσκει η σημερινή Πέμπτη κάπως σοβαρούς. Έχουμε Σελήνη στην Παρθένο. Δεν είναι ερωτικά. Περιμένετε με λίγο, έχω θέματα να σας πω. Περιμένουμε. Καλή σας μέρα, πολλά φιλιά σε όλους. Η ώρα είναι 8 και 5. Είμαστε σε live streaming στο Facebook. Μπείτε να μας δείτε. Στο καφέ με 104,8 στο Facebook. Να γίνει χαμός, να μιλήσουμε, να σχολιάσουμε, να τα πούμε όλα. Τι κουκλάρα που είσαι. Εντροπήσω. Η κάμερα μου γράφει. Θα σας πω τι κάνει. Περίμενε. Άσε να τελειώσω μια φορά κι εγώ. Άσε με να τελειώσω. Επειδή είμαστε σε live streaming για να το παίξει τώρα καλώς, μου κάνει κομπλιμέντα. Όχι, άσε με να τελειώσω και θα καταλάβεις. Άσε έναν άνθρωπο να πει αυτό που θέλει να πει. Θα πει ότι η κάμερά του κάνει θαύμα. Η κάμερα μου ζωγραφίζει. Άσε με να τελειώσω μια φορά. Άσε μας, μωρέ. Ένας πως αυτή την εκπομπή δεν έχω τελειώσει ποτέ. Εντάξει, ντροπή. Πάω να ξεκινήσω, κάτι δεν με αφήνει ποτέ. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε μέσα από το www.cafem.gr που είστε τώρα μαζί μας στο live streaming βεβαίως. Ήρθε η ώρα για τα ζώδια, εξού και το live streaming. Έτσι θα τα κάνουμε σήμερα πιο viral τα ζώδια. 22-210-62-700 επικοινωνείτε μαζί μας μόλις καταλάβετε το επιδημένο ζώδιο της ημέρας και σήμερα. Σήμερα η Μαρία λέει: σήμερα στα ζώδια δεν έχουμε. Ναι, το έχουμε, πες το. Ναι. Όχι, αλλά πρέπει να το πεις, να ξεκινήσεις εσύ. Λέει κανένα ζώδιο, ναι. Είχαμε χθες το. Ναι. Κάτσε, θα βρούμε άλλο, Μαράκι. Περίμενε, θα βρούμε άλλο. Λοιπόν, ξεκινάμε με. Κάτσε να σκεφτώ. Ναι, αυτό, λοιπόν. Αυτό, μάλιστα. Ξεκινάμε με το ζυγό. Ζυγός. Ένα πρόσωπο που υποσυνείδητα ή και συνειδητά ασκεί κατά κάποιον τρόπο επιρροή επάνω σου, πιθανώς σήμερα να σε πλησιάσει παρασκηνιακά. Άντε. Και να σου δώσει μία λύση σε ένα πρόβλημα που έχεις. Το νούμερο 12. Σου έχω πει, τραβάω από ζυγό, άμα έχεις πρόβλημα να παίζουμε. Καρκίνος. Ναι, πας στο Γιώργο και του λες: Γιώργο, έχω πρόβλημα. Τι πρόβλημα έχεις? Μου λέει: αφού σε χαζί. Λύνονται όλα με το. Είσαι χαζί. Πότε λοιπόν, μόνο σου είπα εγώ, γιατί λες ψέματα στον κόσμο. Θα λάβεις περισσότερα τηλεφωνήματα και μηνύματα από ό,τι συνήθως. Την τιμητική του επίσης θα έχει και το ίντερνετ σήμερα, αφού θα ασχοληθείς αρκετά με τα social media και το chat. Το νούμερο 7. Εγώ καιρός. Αυτή είναι μια σπουδαία ημέρα ώστε να προγραμματίσεις ένα ταξίδι ή μια εκδρομή. Ό,τι και αν κάνεις πάντως, θα διασκεδάσεις πολύ. Επαφές με άτομα που βρίσκονται σε απόσταση ευνοούνται. Το 4. Το 4. Κρυός. Αν αισθάνεσαι τύψεις και δεν έχεις κανένα. Πως χάνεις κάτι σημαντικό, μην ανησυχείς. Μην ανησυχείς. Δεν έχω και την κιθάρα τώρα. Να βάλουμε λίγο ρυθμό. Αφού οι επόμενες μέρες σε ανταμείψουν με ψυχαγωγία και απολαύσεις. Τώρα είναι ώρα για δουλειές και τρεξίματα. 25. Τοξότης. Καταφέρνεις οι πράξεις σου να προκαλέσουν τη θετική προσοχή και το θαυμασμό των άλλων και να διευρύνουν την καλή σου φήμη. Άντε, σήμερα. Εγώ για σένα λέω καλά λόγια. Οικονομικά θα υπάρξει εύνοια, ιδίως αν έχεις προσπαθήσει πολύ γι' αυτό. Έχω προσπαθήσει πάρα πολύ γι' αυτό. Τι έχεις κάνει. Να ανέβουν τα οικονομικά. Τι έκανες χθες το βράδυ? Δεν φαίνεται στην κάμερα, δείχνω εσένα, μην αρχώνεσαι. Μην κάνεις χειρονομίες. Πέρασες καλά χθες το βράδυ? Όχι, 13.
Σήμερα θα κάνεις, αφού είναι και σήμερα τα ζώδια. Η σημερινή μέρα ξεκινάει μια περίοδο, μάλλον σήμερα ξεκινάει μια περίοδος αλλαγών και ιδίως μια προσωπικής μεταμόρφωσης. Είναι ιδανική στιγμή να λήξεις σχέσεις που σε ενοχλούν και είναι τοξικές στη ζωή σου και να ξεκινήσεις από το μηδέν, το νούμερο 1. Ταύρος, δεν θα υπάρξει τίποτα στο δρόμο σου ως εμπόδιο στην προσπάθειά σου να πετύχεις προσωπικούς στόχους σήμερα. Ναι. Συναισθηματικά τουλάχιστον υπάρχει κάτι που σας βάζει εμπόδια. 31. Θέλω να πιω νερό τώρα. Ποιες? Λέων. Τι να κάνουμε. Συγγνώμη, παιδιά, πρέπει να πιω λίγο νερά. Μισό λεπτάκι. Στέγνωσε η Ελισταή, δεν μπορεί άλλο. Μισό λεπτάκι, παιδιά. Δεν μπορεί. Η καταπιώνα της έχει στεγνώσει. Γιώργο! Ελίνα μου. Λέων, ρίχνεις όλο το βάρος του ενδιαφέροντός σου σε οτιδήποτε θεωρείς δικό σου και κάνεις τα πάντα για να το προστατέψεις. Γεγονότα και συγκυρίες τώρα καταφέρνουν να σε ηρεμούν. 17. Σκορπιός. Ναι. Μία έμπρακτη βοήθεια σήμερα. Ναι. Εγώ. Ναι. Θα σε βοηθήσει στην επίτευξη ενός σημαντικού στόχου. Ω, ναι, ναι. Υπάρχει πιθανότητα να κάνεις ένα νέο φίλο ή μια απλή γνωριμία που αργότερα θα μεταμορφωθεί σε μια δυνατή φιλία. Ωραία, 31. Μ' αρέσει να κάνω καινούργιους φίλους. Θα με πουλήσεις. Γιατί να σε πουλήσω, δεν θα κάνεις λέει δυνατή φιλία μετά. Καλά, εντάξει, μπορώ να έχω άλλη. Μόνο σε έναν έχω στη ζωή μου. Θα έχεις άλλη. Θα έχω άλλη. Ιχθύς. Λόγω της φιλικότητάς σου και της άψογης συνεργασίας σου με τους άλλους, καταφέρνεις πολλούς από τους στόχους σου. Νιώθεις πολύ αγαπητός και δημοφιλής. 35. Παρθένος, τον ατελείωτο έχουν σήμερα. Άλλοι θα εκτιμήσουν και θα θαυμάσουν την προσωπικότητά σου, ενώ άλλοι θα σε κρίνουν και θα σε κατηγορήσουν για εγωκεντρισμό και ίσως αγένεια. Εσένα μη σε νοιάζει. Μείνε ο εαυτός σου. Μείνε το νούμερο 20. Είσαι, μην αλλάζεις. Τελείωσε, παιδιά, να σας πω κάτι. Σήμερα τα είχαν πολλά quotes. 22-2-10-62-700 επικοινωνήστε κατευθείαν μαζί μας. Ποιο ζώδιο επιτίθηκε και σήμερα στο Cafe Morning Show, για να δούμε. Καλημέρα. Ό,τι γίνεται με στο live stream. Καλημέρα. Τι κάνεις? Καλά, εσύ. Καλά, και εμείς το ονοματάκι σου. Εύη με λένε. Εύη μου, λοιπόν. Καλημέρα. Εύη μου, τι ζώδιο είσαι? Ταύρος. Ταυράκι. Και τι πήδησε η Ελίνα μας σήμερα? Το πρώτο δεν άκουσα. Τώρα δεν θα δούμε σε δύο. Διδυμός. Διδυμός. Και μπράβο σου. Μπράβο σου. Αλήθεια. Αλήθεια, αλήθεια. Και το άλλο ποιο ήτανε? Ποιο μάλλον το άκουσα εγώ? Ποιο? Τον κρυό δεν πρέπει να άκουσα. Το ήταν το αν αισθάνεσαι τύψεις. Και δεν έχει κανένα. Δεν ήμουν ανάμεσα σε αυτά, δεν ήξερα ποιο ήταν. Δεν έχει πει. Σημασία έχει, το βρήκε, το κέρδισε και παίρνει υπέροχα δώρα μέσα από το Σοκαφέ Morning Show. Μην είναι στη γραμμή σου. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. 697-800-1048. Στέλνετε πολλά μηνύματα στο Viber. Εδώ θα είμαστε μέχρι τι 11 και 22-2-10-62-700. Λοιπόν, καλημέρα να στείλουμε στην Θεοδώρα. Καλημέρα στο Ευουλίνη. Καλημέρα στον Κώστα, στον Μπάμπη, στη Βιβί, στη Λευκοθέα, στη Μαρία που λέει δεν έχει σήμερα. Ναι. Δεν έχει, ναι. Δεν πειράζει. Αύριο μαράκι μου, καλημέρα στην Ειρήνη. Καλημέρα και στον Δημήτρη. 697-800-1048. Έχει κάνει φοιτήτρια? Έχω κάνει. Έχει κάνει. Πέρασε όλα τα μαθήματα γρήγορα, εύκολα κτλ. Νούμερο 1. Έχει να δώσει tips στα παιδιά? Καλά, και τώρα δίνω μαθήματα. Ακόμα δίνω. Tips στα παιδιά. Ναι. Γιατί διαβάζω εδώ 4 είναι ένα tip για το διάβασμα τη εξεταστική, κυρίες και κύριοι. Ναι, λοιπόν, άκου. Εγώ όταν ήμουν φοιτήτρια είχα πάει στη ιδιωτική σχολή. Ξεκινάμε τις δικαιολογίες. Και αποφάσισα λοιπόν μετά τα 30 μου να δώσω ξανά πανελλήνιες. Και το έκανα που λέτε αυτό. Έδωσα πανελλήνιες και πέρασα στο καποδιστριακό. Και τώρα έχω τις εξεταστικές. Δεν έχω διαβάσει. Πάει. Δεν έχω πάει. Δεν έχεις πάει. Σε αυτή δεν πήγα. Είχα πολλή δουλειά το Φεβρουάριο. Λοιπόν, έχω 4 είναι ένα tip για το διάβασμα της εξεταστικής. Πες τι πρέπει να κάνετε για να σας βγει πιο εύκολο όλο αυτό το παιδεμός του διαβάσματος, ναι, και να είσαστε πάντα και με χρόνο και με διάθεση και με ό,τι διαβάζετε να μπαίνουν στο μυαλό. Και να μένουνε. Ναι. Δεν θες κονάκια και τέτοια. Όχι. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις και τέτοια πράγματα. Όχι. Ο σωστός φοιτητής λέει πρέπει να διαβάσει. Πρέπει να, πριν διαβάσει, να ξέρει τι θα διαβάσει. Έχουμε 4 βιβλία, τα θες? Λοιπόν, αν θέλεις την εξεταστική να στεφθεί με επιτυχία, θα πρέπει να μαζέψεις τα σχετικά μαθήματα, να τα έχεις σε μια άκρη, να τα στοιχειοθετήσεις, να τα αρχιοθετήσεις και μετά να πεις έχω να διαβάσω αυτά. Ναι. Όχι, πάω να διαβάσω ιστορία. Και επειδή η σοκολάτα φέρνει μνήμη, κάθε φορά που θα διαβάζετε μία σελίδα και ένα κομματάκι σοκολάτας. Εγώ αυτό κάνω. Κάθε φορά. Πόσα κιλά παίρνεις την. Παιδί μου, εμένα η σοκολάτα μου φέρνει μνήμη, το λένε και οι γιατροί. Μου λέει ο γιατρός. Μύθος. Σοκολάτα φέρνει, βοηθάει τη μνήμη. Μύθος. Και λέω, έτσι είσαι. Κάθε σελίδα και ένα κομματάκι. Τι είσαι λοιπόν? 50 σελίδες, 50 κομματάκια. Χριστέ μου, πόσα κιλά πήρες τη μου? Έχω πολιτική οικονομία. Φέρε μου μία. Φέρε όλη την ίον, λέει. Λοιπόν, μουσική.
Μουσική, μουσική, παιδιά. Αν θέλεις να επικεντρωθείς στο διάβασμα, χωρίς να κοιτάς το κινητό σου ανά 5 λεπτά, πρέπει να βρεις τη σωστή μουσική η οποία θα παίζει στο δωμάτιο. Καλά, μία είναι, δεν υπάρχει άλλη. Δηλαδή, για να μην έχεις τα social media κτλ., βάλ το κινητό σου να παίζει μουσική. Για να μην απασχολείς το κινητό σου με κάτι άλλο. Στο καφέ με 104,8 και μόνο. Ακριβώς στον ήχο τον οποίο δεν σε εκνευρίζει. Ναι. Ούτε σου τραβάει την προσοχή. Δηλαδή, ίσα ίσα να υπάρχει λίγο ήχο στο δωμάτιο. Ναι, ναι. Και για να αποφύγεις βέβαια τα social media. Ναι, και εκεί έχεις χαμηλά τη μουσική, έχεις το καφέ με 104,8, διαβάζεις και ξαφνικά ακούς ανέκδοτο του Γιώργου. Δυναμώνεις τα ακούστε. Και κλαις μόνος σου. Αρχίζεις και κλαίσεις. Πού ήμουν, ρε, τι είχα διαβάσει μέχρι τώρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το πρωινό για βασιλιάδες. Ναι, ναι. Λοιπόν, πρέπει να έχετε ένα πάρα πολύ καλό, πλούσιο πρωινό. Υγιεινό, όπως ακριβώς το επιθυμείτε. Δηλαδή, οι γονείς σε αυτή τη φάση θα πρέπει στα παιδιά τους να φτιάχνουν το καλύτερο πρωινό που μπορούν να φάνε. Πιτόγυρο. Όχι πιτόγυρο, μωρέ. Άμα θέλει το παιδί πιτόγυρο, πιτόγυρο θα φάει. Πρωί-πρωί. Δε, άμα ό,τι θέλει το παιδί. Ωραία. Όχι πιτόγυρο. Βάλτε και μια σαλάτα μέσα. Βάλτε και κάτι υγιεινό. Δηλαδή, δίπλα στην πίτσα, βάλτε και κάτι ακόμα. Λοιπόν, γίνε καθηγητής στη θέση του καθηγητή. Άκου, άκου τώρα τι λένε. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι ο καθένας να παρουσιάσει τα σημαντικά θέματα και τα κεφάλαια του μαθήματος στον εαυτό του στον καθρέφτη. Ναι. Δηλαδή, κάνε τον καθηγητή και κάνε μαθητή τον εαυτό σου στον καθρέφτη. Άμα έχω ένα φίλο μου και παίξουμε το παιχνίδι καθηγητή. Εκεί παίξτε με τον γιατρό. Άστο καλύτερα. Πας για ιατρική εκεί. Εκεί το πολύ πολύ να γίνει γυναικολόγος σου άλλο. Λοιπόν, και βάλτε ξυπνητήρι. Τελευταίο και μεγαλύτερο tip, όπως λένε εδώ πέρα οι ερευνητές, είναι να βάλει ξυπνητήρι με το όνομα του επόμενου μαθήματος. Ο Χριστός και δηλαδή, το βράδυ πέφτεις για ύπνο. Και ξυπνάς με νεύρα. Πας για ύπνο, ρε παιδί μου, το βράδυ. Ξυπνητήρι. Ναι, ναι. 7 και 4 παράδειγμα, έτσι. Βάζεις 7 και 4 μαθηματικά. Ναι. Και ότι δίνω μαθηματικά, ας πούμε. Όλο αυτό λέει την ώρα που. Δεν στοχεύει ότι θα ξυπνήσεις και θα γράφει μαθηματικά. Ναι. Στοχεύει ότι έχει περάσει το μάθημα στο υποσυνείδητό σου. Ναι, ναι. Και ξυπνάς. Και θες να διαβάσεις μαθηματικά. Μάλιστα. Δηλαδή όλη νύχτα. Θες πάρα πολύ. Τρελαίνεσαι. Λες Παναγία μου, το είπε το ξυπνητήρι, τέλος. Το θέλω πολύ. Όχι, ρε, σου λέει τη διαδικασία. Ναι, το καταλαβαίνουμε. Ναι, 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 κατάλαβα. Ναι, πότε θα περάσεις. Εγώ, παιδιά, έχω πρόβλημα. Όσοι ασχολείστε με σχολές, με πολιτικές επιστήμες και όλα αυτά, σας χρειάζομαι να ξέρετε, γιατί δεν βλέπω φως καθόλου. Έχουμε κανένα που να μοιάζει την Ελλήνα. Κάποια. Απόκριση έχουμε. Κάποιος. Ποιος μπορεί να ντυθεί Ελλήνα να παναδώσει, ρε, παιδιά. Καλημέρα. Ορίστε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, τη Βίκη θα θέλαμε. Ποιος είστε? Την καλούμε το Show Cafe Morning Show. Μάλιστα. Είναι εκεί η Βίκη? Ναι, ναι, ίδια. Α, η έλα ρε Βίκη μου, γιατί. Ψαρωτική πολύ. Δεν είμαι από τράπεζα. Ναι, ορίστε. Λοιπόν, μας έβαλα σε πάρα Βίκη, περίμενε. Η συνομιλία μας καταγράφεται για κάποιους έτσι ιδιαίτερους λόγους. Θέλω κιόλας να τα ακούει μετά. Μ' αρέσει που είσαστε λίγο σκληροπυρηνικοί και σκληροί. Σας ακούω. Λοιπόν, Βίκη μου, θα ήθελα ένα φραπέ μέτριο. Και Ελίνα, τι θα πάρεις? Ένα χυμούλι. Ένα χυμό, φυσικό. Έχουμε? Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Και ο άντρας σου αγαπάει πάρα πολύ ο Γιώργος και στο λέει μέσα από το Show Cafe Morning Show. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Είστε καταπληκτικοί. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, καλημέρα, ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει, παιδιά, είναι Πέμπτη. Είναι όλη η εβδομάδα, έρχονται όλα τη Δευτέρα. Το είπε ο Γιώργος. Είναι στη δουλειά και είναι λίγο περίεργα στη Μόκολα τα πράγματα. Α, εντάξει. Την παρακολουθούν. Ναι. Καταγράφονται από κάμερες. Αυτό που σε γράφουν κάμερες σε τράπεζες και αυτά επιτρέπεται, είναι νόμιμο? Από τη στιγμή που έχει ειδοποίηση. Κάτσε, δεν μου το λέει εμένα κάποιος. Αφού μπαίνεις μέσα και σου λέει. Μπαίνεις σε γιατρό. Όπως παρακολουθείτε. Μπαίνεις σε γιατρό. Α, στο λέει απ' έξω εικονίδια. Άμα δεν στο λέει, δεν καλό. Λοιπόν, έτσι που λέτε, 697-800-1048, καλημέρα από την Ηλιόλου στη Λιβαδιά. Πολλά φιλιά από τη χιονισμένη Φιλανδία. Όταν πάμε για σουβλάκια στη Λιβαδιά. Καλημέρα στο Μαράκι. Κάνε και δίαιτα. Καλημέρα στον Ζικ από την Καστοριά. Δημήτρη Σιρήνη, πίνουμε καφεδάκι και σας ακούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Πολλά φιλιά. Καλημέρα από τον Οροπό, στον Οροπό. Καλημέρα στον Κώστα. Παίξτε παράνοια Νίνο. Ο Μπάμπης στέλνει την καλημέρα του, ηλεκτρικό θέα. Θες το καινούριο του Νίνο, το 2019, το Είμαι ένας άλλος ζωής σε παράνοια, ή θες το κλασικ? Ναι, έχουμε εδώ στο δικό μας το χώρο και στο ραδιόφωνο μας οι απόψεις διήστανται από τους ανθρώπους που είμαστε καθημερινά εδώ μαζί. Σου είπε κανένας ότι του άρεσε? Ο Νίκος. Χριστέ μου. Ποιος άλλος θα το έλεγε? Αυτό δεν έχει γούστα αυτό. Ναι, ναι. Του αρέσει πιο πολύ, λέει αυτό. Το έχουμε καταλάβει ότι δεν έχει γούστα. Μην πω πού τώρα. Θα πάρω πρωί. Λοιπόν, καλημέρα στην Ειρήνη. Πολλά φιλιά στον Ναύπλιο. Ο Δημήτρης. Σήμερα άνοιξε το. Είναι το προγκαλά της Τσικνοπέμπτης. Άνοιξε το Τριώδιο, λέει, και εγώ θα μπορούσα ως δίδυμο να σας φανταστώ μασκαρεμένους. Η κοκκινοσκουβίτσα και ο κακός ολίκος. Α, εγώ με τον Γιώργο. Εγώ η κοκκινοσκουφίτσα, Εσύ.
Για λύκο πα πάντω, είσαι και μελαχρινό. Καλημέρα και στον Παύλο από τη Στοκχόλμη. Καλημέρα στη Σταματία, πολλά φιλιά. Στον Χρήστο από τα Γιαννιτσά. Στον Νίκο, στη Σοφούλα, καλημέρα. 697-800-1048. Καλημέρα να στείλουμε και στην φίλη την Ελένη, η αδερφή σου εδώ σκόνη. Για να βρούμε τον. Για να δούμε. Κοσμά! Α, καλημέρα όμως και στον φίλο τον Βασίλη. Στέλλα, δεν το σηκώνει. Στέλλα μου, Βασίλη, το σηκώνει. Καλημέρα. Καλημέρα. Πού είσαι, ρε Κοσμά? Κοσμά? Ποιος είναι? Έχεις γενέθλια, Κοσμά? Είσαι ο Κοσμάς ο ετωλός. Χρόνια σου πολλά, Κοσμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτι μου θυμίζει η φωνή σου όμως. Η δική μου. Για πείτε τα, για πείτε τα. Πότε μιλήσαμε τελευταία φορά, για θυμίσου. Κάπου σε έχω ακούσει. Κάπου σε έχω δει, κάπου σε ξέρω. Έχετε μιλήσει στο τηλέφωνο αργά τη νύχτα. Έχω δει κάπου σε. Όχι, αργά τη νύχτα, όχι. Αργά τη νύχτα, όχι, όχι, όχι. Ούτε εγώ μιλάω στο τηλέφωνο. Α, όχι, είναι 24 ώρες το 24ωρο το 090. Κοσμά, σε καλούμε από το Show Cafe Morning Show, είσαι στον αέρα μαζί μας. Πλάκα κάνετε. Πλάκα δεν κάνουμε. Λατρεύω από όσες ακούω κάθε μέρα. Το καταλάβαμε. Και λες, πού τη θυμάμαι εγώ αυτή τη φωνή. Από εκεί έχω ακούσει τη φωνή σου. Αγγελική φωνή. Νόμιζα ότι αγγελική με λένε. Φωνάρα, ε. Λοιπόν, φωνάρα, φωνάρα. Πες λίγο στο φίλο μου τον Κοσμά. Και ανεκδοτάρες, και ανεκδοτάρες. Λοιπόν, πες λίγο στο φίλο μου τον Κοσμά το happy birthday, όπως το λέγε η... Happy birthday to you. To me. Λοιπόν, happy birthday. Λοιπόν, Κοσμά μου, ότι επιθυμείς να καλιάσαι να το βρεις από τον Μπάμπι. Το... Μπάμπης, ξέρω εγώ. Μπάμπης λέει εδώ. Από Μπάμπη λέει εδώ ή από Μπαμπά. Από ο Μπάμπης καλέ μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο. Α, κατάλαβα ποιον λέτε. Θα τον πάρω τηλέφωνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ξέρεις έτσι, το γνωρίζεις. Κατάλαβα ποιος είναι, κατάλαβα. Ο Μπάμπης από Εύβοια. Άγια σου, από Εύβοια. Εσύ ποια περιοχή είσαι? Όριστε. Εσύ ποια περιοχή έχουμε καλέσει? Εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι Θήβα για δουλειά. Ναι. Είμαι από Πειραιά. Α, Πειραιώτης. Γι' αυτό είσαι μόρια. Σαν και εμένα, εντάξει. Κοντά είμαστε. Λοιπόν, έγινε αδελφέ μου. Καλημέρα. Και πάλι φιλιά μου, τα φιλιά μου. Φιλιά, πολλά φιλιά. Φιλιάκια. Καλημέρα στην φίλη ή στον φίλο που μας στέλνει την καλημέρα. Στη Μαρία, το μαράκι από Καρδίτσα. Καλημέρα. Καλημέρα στην Λίζα. Καλημέρα στην Ασπασία από Θήβα. Καλημέρα στον Γιώργο που κάτι θέλει να σου μεταφέρω, αλλά το πω σε πάρα πολύ λίγο. Ναι, ναι. Εγώ διάβαζα για έναν κύριο, δεν θυμάμαι σε ποια χώρα έγινε. Εδώ κοντά νομίζω. Όπου πήγε να φάει σε ένα μαγαζί με θαλασσινά. Ναι. Πώς πάμε κι εμείς, ρε παιδί μου, και τρώμε. Σε ουζέρι. Γαρίδες πανέ. Ναι. Σαγανάκι. Σαγανάκι κόκκινο, και με ψημένο ψωμάκι να κάνεις παπάρες. Χταποδάκι. Ξιδάτο. Ναι, ναι. Ξαφνικά ζωντάνεψε το χταπόδι. Τι, έφυγε. Ζωντάνεψε το πιάτο. Περίμενε. Ζήτησε χταποδάκι πλοκάμι ή του πήγαν όλο το χταπόδι? Έδωσε πραγματική μάχη με το φαγητό του, παιδιά. Κάτσε, ρε παιδί μου, περίμενε. Έχεις πάει και παραγγέλνεις, γιατί στο εξωτερικό έγινε αυτό, Ναι, 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 ναι. Κινέζικο ήταν. Ναι, κινέζικο. Γι' αυτό, ρε. Παιδιά, δεν ξανατρώω. Μη σηκωθεί ο τόνος και με κάνει. Όχι, ρε. Καταρχάς, το χταπόδι εκεί στην Κίνα τα τρώνε σχεδόν ζωντανά. Λοιπόν, άκου να δεις το χταπόδι. Επειδή είχαν βάλει λέει, πάρα πολύ αλάτι, ναι. Αυτό που έγινε. Γιατί ζωντάνεψε λέει, το χταπόδι? Ζωντάνεψε, λέει, άρχισε να κινείται λόγω της αλληλεπίδρασης με τα υψηλά επίπεδα άλατος. Ρε, μήπως το λέγανε Λάζαρο το χταπόδι? Ζόμπι. Λάζαρε, δεν Walking Dead το χταπόδι. Λάζαρε, σήκω και φάει τα μαρούλια. Την ώρα που αρχίζει αυτό και κουνιέται. Σοκάρεται αυτός. Και σου λέει να το φάω γρήγορα. Και αρχίζουν και βγαίνουν τα πλοκάμια από το πιάτο. Μοιάζει λίγο λίγο φρίκ είναι όλο αυτό. Όχι, είναι ωραίο όμως. Δεν είναι ωραίο, καλέ, είσαι καλά. Εσύ, παιδί, εκεί στην Κίνα, γι' αυτό σε ρώτησα πού το φάγανε. Εκεί στην Κίνα, γενικά, ρε παιδί μου, τα πετάνε και λίγο ομά μέσα, όπως να είναι. Όπως είναι, το πήραν δηλαδή, και το βάλανε μέσα. Το ρίξω το μέσα, λέει, αυτό το γουστάρουμε κιόλας. Λοιπόν, και εκεί που λέει ο άλλος είναι με τα ξυλάκια, γιατί τρώνε και με ξυλάκια αυτοί εκεί και τα λοιπά. Πρέπει να στο δείξω, δεν γίνεται. Το πλοκάμι λέει από το. Για να δούμε, περίμενε να δούμε. Λοιπόν, ξεκινάει, ρε, και του ρίχνει σόγια στην αρχή. Α, και. Παγώ, Χριστέ μου. Παιδιά, να εξηγήσω λίγο το πιάτο στα παιδιά. Σκεφτείτε ένα μπολ στρογγυλό, το οποίο έχει ένα μικρό χταποδάκι. Μην φανταστείτε κανένα χταπόδι σαν αυτά που παίρνουμε εμείς. Ένα πλοκάμι. Ένα μικρό χταποδάκι, το οποίο διακοσμεί την πάνω πλευρά του ρυζιού. Μπράβο. Έτσι. Αυτό είναι έχει κάτσει όρθιο, σαν παγωμένο, σαν παγωγολόνα είναι. Ναι, και είναι έτοιμο να το φας. Και πάει ο τύπος τώρα με το ξυλάκι εκεί. Μαγκιά, αγάπη μου, πού σε έφερα να φας, αγάπη μου. Και ρίχνει σόγια πάνω, ένα παγωμένο υγρό πάνω στο χταπόδι. Παγώνει το χταπόδι, φεύγει το χταπόδι. Παιδιά, τραγικό. Σαν να πήγες στην κουζίνα. Οπότε προσέχετε, όταν πάτε να φάτε τη γαριδούλα την πανέ, όταν πάτε να φάτε τη. Δεν ξέρεις, μπορεί με το κουρκούτι από πάνω να σηκωθεί να φύγει, ξέρω εγώ. Όχι, όχι. Γαρίδα πανέ, ό,τι σας φέρουν με κεφάλι, μακριά.
Και άντε πες αυτά. Άμα τρως καμιά χοιρινή και ζωντανέψεις το γουρούνι. Έλα, εντάξει, τα παραλές τώρα. Αλλά επειδή πολλά μαγαζιά, ουζερί και τα λοιπά, φέρνουν ρε παιδί μου τα όστρακα που ρίχνεις και λεμόνι και σου λέει αν κουνιέται φάτο, αν δεν κουνιέται μην το φας. Ναι, ναι. Λοιπόν, αν αυτό είναι ο παπάς μου. Αν σας φέρουν γαρίδες. Μου έχει πει να κουνιέται για να το ναι, φάω. Να κουνιέται. Αν σας φέρουν γαρίδες. Ναι. Οι καραβίδες που τις φέρνεις ολόκληρες. Με το κεφάλι, με το σώμα, με όλα μαζί. Ρίχτε λίγο λεμόνι πρώτα. Δεν ξέρεις. Μπορεί να πάει στη δίπλα παρέα. Εγώ θα, άμα με πήγαινε εμένα το αγόρι μου εκεί, θα του έλεγα μπράβο αγάπη μου. Εκεί που με πας έχουν φρέσκα προϊόντα πάντως. Πάντως φρεσκότατα όλα. Δεν έχω παράπονο κανένα. Και ξαφνικά κανένα. Σκάει ο ψαροτουφεκάς. Δες στο μαγαζί. Στάω και αρχίζει και το μαλαγρόνι πάνω στο τραπέζι. Στάω και ξανακτάω. Λοιπόν, τι γίνεται με Κατερίνα Δαλάκα, τι γίνεται με Survivor, τι γίνεται με Showbiz, δώστο μου. Πάρτο. Ladies and gentlemen. Και τώρα. Ελίνα and the Showbiz. Ο Κώστας Καραφώτης είχε πρόταση να μπει στο Survivor. Ναι, το θυμάμαι. Θυμάστε που τα λέγαμε αυτά. Ναι. Ποιος είναι ο λόγος που δεν θα μπει? Βγάζει καινούριο τραγούδι. Όχι. Α, παντρεύεται. Είχε γίνει μια πρόταση, λέει, για να μπω στο Survivor. Είχε μιλήσει η εταιρεία μου με τη δισκογραφική μου και όλα αυτά. Και είχα ξεκινήσει, λέει, και έκανα και προπονήσεις, μάλιστα. Ναι. Δεν μπήκα όμως, γιατί? Γιατί δεν ήθελαν φέτος να βάλουν μέσα επώνυμους τραγουδιστές και ηθοποιούς. Ναι. Γιατί? Και εκεί που ήμουν, λέει, είχα φτάσει στις λεπτομέρειες. Στην πηγή. Είχα ξεκινήσει προπονήσεις, έκανα τα τεστ, έκανα χρόνους, ανεβοκατέβαινα εμπόδια, σκάλες, ό,τι ναι, ο Κώστας. Στόχους, τίποτα. Με το που του λένε, αχ, κρίμα. Στο φετινό δεν θα βάλουμε επώνυμους. Θα το ξαναπάρουνε. Θα τον πάρουν τηλέφωνο σε λίγο. Φοβούνται τα νούμερα είναι στον απόπατο. Βάζουνε. Τώρα θα μπει η Δαλάκα. Θα μπει ο Αγόρου. Και ποιο άλλο μπαίνει. Κάνει ένα ακόμα μπαίνει. Πω, τον ξέχασα. Ο Κότσης. Όχι, με τον Κοτσιλίσα κακιά. Λοιπόν, η Δαλάκα έχει ακουστεί και έχει βγει στην δημοσιότητα ότι έχει κάνει ένα ειδικό deal να τρώει μόνη της στο Survivor. Άντε. Να τα λέμε και αυτά, να τα λέμε όλα. Α, λοιπόν, θα τρώει. Έχει γίνει deal. Και λένε ότι η Δαλάκα σου λέει για να μπω, εγώ Δαλάκα. Θέλω φαΐ. Δεν θέλω τώρα να ψωμολυσάξω όπως πέρσι. Ρε τη Δαλάκα. Έτσι, λοιπόν. Βγήκε όμως στην τηλεόραση και ξεκαθάρισε ότι παρόλο που μπαίνει στο Survivor, λέει, δεν σταματάει την προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά? Πώς γίνεται να μπαίνει στο Survivor? Έχουν φτιάξει στον Άγιο Δομήνικο ένα ειδικό στάδιο Ολυμπιακών Διαστάσεων για τη Δαλάκα να τρέχει γύρω-γύρω. Όχι, ρε, σαν προπόνηση είναι και αυτό. Ποιο μωρέ, να μην τρως. Όχι να μην τρως. Όταν πηγαίνεις για Ολυμπιακούς Αγώνες, όταν κάνεις προπόνηση για Ολυμπιακούς Αγώνες, σημαίνει ότι προπονείσαι 7 ώρες την ημέρα, αν όχι 7-4, τρως πάρα πολύ καλά, κοιμάσαι πολύ καλά. Αυτή είναι η προετοιμασία, παιδιά, στο Ολυμπιακό, δεν είναι μόνο τα τρεξίματα. Μα τι δεν έχεις καταλάβει, θα πάει να φάει καλά. Να κοιμηθεί καλά. Να κοιμηθεί καλά και θα τρέχει και στους στίβους μάχης του Survivor. Όρμα η προπόνηση. Άρα δηλαδή. Άρα. Θα τρώει. Γιατί βγήκε χθες και είπε ότι δεν θα τρώω, δεν έχω κάνει deal να τρώω. Δεν ξέρω, παιδιά, θα το δούμε. Αλλά περιμένουμε και τον αγόρι, τον Φραουλίτσα, να μπει. Ναι. Να δούμε τι θα κάνει και ο αγόρι. Και μπαίνει και ακόμα ένα ρε παιδιά. Ποιο είναι τούτος? Ρε παιδί μου, μπαίνει. Ποιον θες? Δεν θέλω να δώσω το manager rugby, ποιον θες? Δεν θέλω να μου δώσεις κάποιο σκηνικό. Σου δίνω το Μουρούτσο, το θέλεις, το Μουρούτσο. Manager rugby, είδες τη φωτογραφία που έβγαλε. Ναι, τι με το κρεβάτι μη γυμνό το αγόρι. Ναι, την αλλάζει την εικόνα του. Εντάξει. Κατάλαβες τη φωτογραφία που πρέπει να βγάζεις στο Instagram, Γιώργο? Τι να βγάλω, την τρίκα καγγελό. Κατάλαβες. Να βάλω ένα σεντόνι ανάμεσα στα πόδια μου και να ποζάρω στο κρεβάτι. Κάτι. Κάνε manager rugby. Ωραία, θα κάνω, Μαρία. Κάνε εσύ μια τέτοια. Εσύ τι θα κάνεις? Όχι. Εγώ θα κάνω μια manager rugby. Εγώ βγαίνω γλυκούλα. Τι γλυκούλα? Γλυκούλα. Εγώ θα κάνω μια manager rugby. Εσύ θα κάνεις μια στικούδη. Τι να κάνω? Μια Κατερίνα Στικούδη. Πού τη θες, μέσα στο φέρετρο που ήταν στο βίντεο κλιπ? Όχι, μαρέ. Στα σεξι λέμε σε φέρετρο αμέσως εσύ. Όπου έχει πολλά ρούχα, σκέφτεται η Λίνα. Καλημέρα. Καλημέρα, Βάσο, τι κάνεις? Ωραία, εσύ. Καλημέρα. Σε καλούμε το Show Cafe Morning Show στον αέρα μαζί μας. Κάποιος μας έβαλε πάνω τηλέφωνο για μια γλυκιά καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, αλλά ποιος μας έβαλε? Ποιος μας έβαλε, Βασούλα μου? Δεν ξέρω, εσύ θα μου πείτε. Πού πάει το μυαλό σου, πάει κάπου έτσι, μπορούν να βρουν 9 και 4. Τίποτα, Πουθενά. Το όνομα Ελευθερία σου λέει κάτι? Σου λέει πολλά. Σου στέλνει χαιρετίσματα και πολλά φιλιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Να σε καλά, Βασούλα μου. Καλημέρα. Γιώργο, πότε γεννήθηκες, για να θυμηθώ. 24 Δεκάτου. Να σου πω αν θα κάνεις λεφτά. Ναι. Στη ζωή σου. Τώρα θα τα κάνω. Γιατί? Πότε δεν είναι αργά. Γιατί πόσο είσαι καλέ, 80. Να μου τα φάνει άλλη. Κάνε λεφτά, λέει, στα γεράματα να στα φάνει άλλη. Θες να σου πω και τελική ημερομηνία, 24 Δεκάτου. 6 και 2, 8 και 1, 9. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Κωνσταντίνε, τι κάνεις? Και εσύ, ναι. Σε καλούμε το Show Cafe και το Show Cafe Morning Show στον αέρα μαζί μας. Κάποιος μας έβαλε να πάρουμε τηλέφωνο. Τι κάνεις? Yeah. Πώς είσαι? Είσαι. Καλά είμαι. Καλά είσαι. Πού σε έχουμε πετύχει? Τη δουλειά. Δουλειά, τι δουλειά κάνεις? Δουλεύω στον Αδμή. Πού? Πού δουλεύει? Τι είναι αυτό? Ναι, πού δουλεύει, πώς το είπε?
Στη ΔΕΗ, στη ΔΕΗ. Α, στη ΔΕΗ. Στη ΔΕΗ. Να σου πω, θα έχουμε διακοπή ρεύματος στις επόμενες μέρες. Λόγω του... δεν νομίζω. Μόνο ότι Σαββατοκύριακο μπορεί, αλλά δεν θα δουλεύω. Οπότε. Δεν με σε νοιάζει εσένα. Οπότε δεν σε νοιάζει. Τι με νοιάζει εμένα, θα κάνει Σαββατοκύριακο, σου λέει. Εγώ θα χορεπώ. Δεν πάνε να ρηχτεί, να φεύγουν και όλοι οι στήλοι. Πρέπει να πάνε να πέσουν όλα κάτω, λέει. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για εσένα, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά. Ναι. Τι είναι, τι, για πες μας λίγο. Τι είναι. Επέτειο γνωριμίας σήμερα. Σωστά, γνωριμίας, ναι. Γνωριμίας. Για πες μας λίγο, πώς γνωριστήκατε με την Ηλιένα. Είπες το όνομα, ε. Το είπα. Πώς τη λένε, πώς τη λένε. Ηλιάνα. Λοιπόν, ήταν λίγο... περιπέτεια, αλλά όλα καλά. Στο σχολείο ουσιαστικά, τυχαία. Ναι, τυχαία, δηλαδή παίρναγε και από μπροστά σου και λες πω. Παίρναγα, άφησα έναν συνάδελφό της. Ναι. Και την είδα. Σου άρεσε. Και κομπλέ και πώς έγινε. Σύντομα έγινε η γνωριμία. Α, έβαλες μέσω τρίτου δηλαδή, έκανες το κονέ. Ναι. Α, πήγε και ρώτησε ο φίλος. Θέλεις να τα φτιάξεις με τον φίλο μας. Με τον Κωνσταντίνο. Με τον Κωνσταντίνο. Και είπε η Ηλιάνα, ναι. Ναι, και κλείσε ραντεβού στα κούτης. Άσε μας, Ρελίνα. Παιδιά, να σας πω κάτι. Αν πάτε σε μια κοπέλα και της πείτε να θες να τα φτιάξουμε, ναι. Πιστεύω ότι θα συγκινηθεί πάρα πολύ μόνο και μόνο με την ατάκα. Ναι, γιατί έχει να το ακούσει χρόνια. Αυτό, ναι, καταλαβες. Λοιπόν, σε αγαπάει πάρα πολύ. Είσαι ακόμα η καψούρα της, σε λατρεύει και είσαι τα πάντα της. Α, τι ωραία. Εγώ αν ήμουν παντρεμένη με κάποιον που δούλευε στη ΔΕΗ και μου έκανε καμία διακοπή, θα γινόταν χαμός στο σπίτι. Θα πω εντάξει όλοι οι άλλοι, εμείς, σε μένα, μα είναι δυνατόν. Και τι να σου κάνει, να κάνει δίκτυο δικό σου. Παιδί μου, να βοηθήσει λίγο. Άμα θέλουν, το φέρνουν το ρεύμα. Άμα θέλουν, το φέρνουν. Δεν ξέρω, Κωνσταντίνε, εσύ ξέρεις. Πάτε μέσω, ναι. Έτσι. Αν σε χρειαστούμε Σαββατοκύριακο, κρατάω το τηλέφωνο σου. Πάτε τηλέφωνο, ναι. Θα το σώσω. Έγινε, καλημέρα. Καλημέρα. Μην το σβήσετε, μην κάνει κανένα σύγκριση. Τα ουκαιρία περιμένουμε. Καλημέρα στο Κατερινάκι. Καλημέρα και στη Μαρία. Πες μου και εμένα, Ελληνάκι, λέει 29 Νοεμβρίου. Παιδιά, μα θέλετε να μάθετε, μα θα κάνετε λεφτά. Πρέπει να μου δώσετε και ημερομηνία, γέννηση. Την αλήθεια όμω, έτσι, όχι. Αυτή που δίνει η Ελίνα. Εγώ, ας πούμε, έχω το 3. Το 3 μου βγήκε. Λες το τελικό, δηλαδή. Λες. Μου βγήκε το 3. Πότε είσαι, 1η? 1η Δεκεμβρίου. Του? Λοιπόν, ο Γιώργος έχει το 8. Το 8 δεν είσαι εσύ. Ναι, εγώ με το 8, ξέρω εγώ εσύ το βγάλεις. Και ένα 10 και 19, 19, 9, 28 και 7, 35. 5 και 3, 8, 8. 8, μάλιστα, αφού με το 8. Κάτσε... Αν θα κάνεις λεφτά. Ξέρω εγώ, θα κάνω. Από τη μία θα κάνεις μεγάλο πλούτο. Κράτα μου, βάλε μου λίγο αγωνία, βάλε μου λίγο suspense μέσα. Ωραία. Σε όλο αυτό. Μεγάλο πλούτο, λέει η πρώτη πρόταση. Θα έχουν οι γύρω σου. Η δεύτερη πρόταση. Πάμε στο επόμενο. Καλημέρα στο Λικούργο. Καλημέρα, αδελφέ μου, δισκός η Ευαγγελία Τρισκόνη. Άκου να δεις τι λέει για μένα, ρε παιδί, μα είναι δυνατόν. Δεν σ' άρεσε. Έβαλες την πραγματική ημερομηνία ή. Ναι, όχι, πραγματική. Σε αυτές τις περιπτώσεις βάζεις την πραγματική. Βάλε αυτή που βάζεις στον αέρα. Ωραία, 2009. Γεννήθηκα το 2009. Σιγά μην γεννήθηκα. Δεν θυμάμαι τι σας έχω πει. Δεν έχω κρατήσει και ένα νούμερο, ρε παιδί. Αφού μου. Αφού το πρωί, ρε παιδί μου, γάλα πίνει. Δε, με τον πιμπερό έρχεται. Δεν θυμάμαι πότε έχεις γεννηθεί. 14/10/98. Το 98. Yeah. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας, τι κάνετε. Καλημέρα. Καλά. Καλά. Εσείς τι κάνετε. Καλά και εμείς. Για Χριστίνα μου, για άκου λίγο. Για να δω. Έλα, ρε Χριστίνα μου, χρόνια πολλά. Τι έγινε, από εκεί δεν τα βάζες. Χρόνια πολλά. Χρόνια σου πολλά. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κάνετε. Καλά είμαστε. Εσύ τι κάνεις. Πού είσαι, πού σε έχουμε πετύχει. Με έχετε πετύχει να ντύνομαι να πάω γυμναστήριο. Η πρωινή γυμναστική είναι η καλύτερη, παιδιά. Έτσι, θα έρθει κανένα. Θες να έρθουμε εμείς. Ελάτε. Εγώ δεν μπορώ τώρα, πονάει η μέση μου. Να αφήσουμε την εκπομπή, ρε Χριστίνα, και να έρθουμε. Έχω πάθει και μια κράμπα στο δικέφαλο από χθες. Μ' αρέσει. Δεν έρχεσαι εσύ να πιούμε καφέ, που έχεις και καιρό να περάσεις. Λοιπόν, μετά το γυμναστήριο θα έρθω για καφέ. Χριστίνα! Σούρτα. Κάτσε, περίμενε, τώρα σε κατάλαβε. Ρε Χριστίνα, τώρα σε κατάλαβα. Παιδιά, είναι η Χριστίνα μας. Βάλε μου παλαμάκια, βάλε μου καλημέρες εδώ πέρα. Χαμπάρι δεν πήρα. Καλά, είναι νούμερο. Είναι νούμερο, είναι νούμερο, τους λέω, παίρνουμε την Χριστίνα. Τόσο γρήγορα με ξέχασες, ρε. Όχι καλέ, είναι πολλά τα wake up call, Χριστίνακι μου. Εγώ ποτέ εσένα να σε ξεχάσω. Είσαι χαραγμένη μέσα στην καρδιά μου. Δικαιολογείται. Και στη μνήμη μου. Τόσο πολύ, αλλά να σου πω κάτι, έχω ένα παράπονο. Για πες μου. Ένα καφέ δεν έχεις έρθει να πιεις. Σπασμένο λοιπόν, πόδι θα έχεις. Να το πιούμε, ρε. Θα έρθω. Να έρθω. Εντάξει, ρε. Εντάξει, ρε. Άσε το γυμναστήριο και έλα. Παιδιά, το Χριστινάκι είναι πρώην συνεργάτη εδώ του ραδιοφώνου και του ομίλου και χάρηκα πάρα πολύ που την άκουσα. Αγαπημένη μας. Λοιπόν. Χρόνια πολλά, τα πόσα κλείνεις.
Γίναμε Dan 36. Dan 36. Dan 36. Άφερε, του χρόνου την τούρτα θα την κόβουμε μαζί, εντάξει. Τόσα χρόνια κοντά μου που τίποτα δεν έμαθες. Λοιπόν, Χριστίνα, έπρεπε να πεις 25. Χριστίνα μου, όλοι σου ευχόμαστε χρόνια πολλά. Όχι, δεν τα κρύβω ρε, μετά τα 40 θα τα κρύβω. Μικροδείχνει η Χριστίνα. Λοιπόν, Χριστίνα μου, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι οι ευχές μόνο οι δικές μας. Είναι και από κάποιον, ο οποίος σε αγαπάει πάρα πολύ. Το χαλί τι είναι? Του λείπεις πάρα πολύ. Θέλω να ευχηθώ στη Χριστίνα χρόνια πολλά. Μέσα από το Show Cafe Morning Show, βέβαια. Εγώ θα καταλάβαινα κατευθείαν ποιος είναι. Σ' αγαπάω πάρα πολύ. Εγώ έχω καταλάβει ήδη. Έχω ναι, δεν χρειάζεται. Μου λείπεις, μου λείπεις, μου λείπεις. Τώρα λείπεις. Το κατάλαβα εντελώς. Όχι, θα μουλάει. Ένα θα σου πω. Έχω να τον δω μήνες. Έχεις το δεις μήνες. Και αυτός... επειδή του λείπω. Και επειδή αυτός δεν θέλει να χρεωθεί να σε πάρει, μας έβαλα σε πάρουμε. Ελληνάκι μου, να σε χαιρόμαστε. Να σου πω, Γιώργο, έλα. Του πεις, για να μην τον πάρω και χρεώνομαι, ότι και εμένα μου λείπει πολύ. Εντάξει. Έγινε, θα τον πάρω. Έγινε, Χριστίνα μου, και πάλι πολύ. Φιλάκια πολλά, φιλάκια. Καλημέρα. Δεν κατάλαβα ότι. Μια ώρα σου κάνω. Γιατί διάβασα μηνύματα εδώ και αποσυντονίζομαι. Μπορώ να κάνω. Δηλαδή, έχω απομονώσει τον ήχο, κατάλαβε. Είναι μια εκπομπή την οποία τη μισή την κάνει μόνη τη, γιατί απομονώνει εμένα. Την άλλη μισή που μιλάω με τον κόσμο, με εσά δηλαδή, στον αέρα, απομονώνει όλου του υπόλοιπου. Θε να μάθει άμα θα κάνει λεφτά. Όχι, ρε. Να με καλοπιάσεις, να μου μιλάς τώρα. Ωραία. Δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, παιδιά, περιμένετε με να δείτε πώς μπορεί ο Γιώργος να μου μιλήσει γλυκά. Δεν με ενδιαφέρει. Ξέρεις πώς δημιουργήθηκε η περίοδος στη γυναίκα? Η περίοδος είναι. Ναι, που έχετε κάθε μήνα. Ναι, υπάρχει μια ιστορία πίσω από όλο αυτό. Υπάρχει ιστορία από την οποία την ξέρει εσύ. Ποιο άλλο θα είναι. Ποιο άλλο θα είναι. Δυνατόν, τι πράγματα είναι αυτά. Όχι, εσύ πες μου, πώς το σκέφτεσαι. Είναι γιατί? Η ανατομία του σώματος, είναι η γυναικεία η φύση μας, είναι ότι εμείς έχουμε μήτρα, είναι ότι εμείς έχουμε σάλπιγγες, είναι ότι είναι από το αναπαραγωγικό. Αν δεν έχεις περίοδο, δεν πάγκας παιδιά. Περίμενε, ρε παιδί μου, αυτά τα ξέρεις τώρα. Αν δεν έχεις περίοδο, δεν κάνει. Πώς δημιουργήθηκε η περίοδο στη γυναίκα? Δεν είναι επειδή έχεις σάλπιγγα, έχεις περίοδο. Τι εννοεί πώς, δηλαδή πώς δημιουργήθηκε αυτό μέσα μου? Ναι, γιατί πρέπει να αιμορραγείς μια φορά το μήνα? Γιατί είμαι γυναίκα. Ρε λίσα κακιά. Δεν είναι μόνο η ανατομία, προήλθε από κάπου. Από πού? Από τα αρχαία, πολύ αρχαία χρόνια. Από τους Ινδιάνους. Πιο πίσω. Από την Εύα? Μπράβο, από την Εύα και τον Αδάμ, παιδιά μου, καλά. Τι έκανε η Εύα? Του ενός του πήραν τα παΐδια. Τη Εύα τι πήραν και είχε περίοδο? Ρε παιδί μου, η Εύα γενικά ήταν και με το μήλο, ξέρεις, αυτή είναι που έδωσε το μήλο στον Αδάμ. Ναι, πάει ναι. Ο Θεός και λέει στην Εύα: Εύα, τις αμαρτίες σου θα τις πληρώσεις με αίμα. Λέει: Εύα, Θεέ μου, γίνεται να τις πληρώσω με δόσεις. Και έτσι γεννήθηκε η περίοδος. Όχι, παιδιά! Γιατί το έχω κάνει λάθος με ημερομηνία γέννησή σου. Καλά, τι με έχεις βάλει. 26 δεκάτου έβαλα, 26. Γιατί είναι το Αγίου Δημητρίου. Ναι. Μάλιστα, 26 δεκάτου. Πόσο όμορφη είσαι. Κάνουμε live streaming στο Instagram, το στο δικό σου λογαριασμό. George Καρτελιάς, μπείτε να μας δείτε. Λοιπόν, έχει, 4 και 2. Ξονάρα, θέλει να φαίνεται. 4 και 2, 6. Ναι. Και 1, 7. Μάλιστα. Και 1, 8. Και 1, 8. 9 και 9, 18 και 8. 16. 18 και 8, 26. Α, 18, 8 και 8 άκουσα, ρε. Και 7. 33. 33 το έχεις 6. Το νούμερο 6. Το 6. Λοιπόν. Θες να δεις άμα θα κάνεις λεφτά. Μα σου είπα εγώ το 8 και πλούσιος, δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, το νούμερο 6. Το 6. Τι θα κάνω? Ο αριθμός 6 είναι της αυθονίας. Α. Και είναι συχνό φαινόμενο οι άνθρωποι που ανήκουν σε αυτόν τον αριθμό να κληρονομούν από την οικογένειά τους. Σου βγαίνει συνέχεια κληρονομιά εσένα. Α, πεθάνει η γιαγιά. Σου βγαίνει συνέχεια ότι θα πάρεις κληρονομιά. Και χρήματα λέει και ακίνητα. Πού τα βρήκα, ρε παιδιά. Πού τα βρήκα, ρε παιδιά. Περίμενε. Κληρονομιά. Πες ότι μπορεί να πάρω από τη γιαγιά. Ναι, τι έχει γιαγιά. Έχει κάτι ακίνητα, έχει κάτι ευκίνητα. Λεφτά έχει. Έχει. Έτσι ξέρω δηλαδή. Ωραία. Κάτι σπίτια. Πότε την εμπιστεύτηκες τελευταία φορά? Μήπως πρέπει να πάρεις μια βόλτα. Πάνε χρόνια, δεν ξέρω. Πήγα μια βόλτα. Ο παππούς. Παππού ζει. Ναι, ζει. Ζουν και οι δύο. Έχει παππού. Έχει. Ορίστε. Αλλά δεν βλέπω. Έχει πάει τώρα τελευταία. Στον παππού έχω πάει. Αλλά... ξαναπήγαινε πιο συχνά. Κάνει να ντου, πες παππού. Παππού ήρθα. Σ' αγαπάω, παππού. Παππού, σ' αγαπώ. Ήρθα να σε δω, παππού. Όχι, να σου πω κάτι. Δεν βλέπω να παίρνω μία από κανέναν. Ναι. Από κληρονομιά. Ξανά... δεν μπορεί, αυτό λέει εδώ. Και επειδή το λέει αυτό. Το νούμερο 3 είμαι εγώ. Άρα περιμένω σ' όνει και δεν κληρονομιά. Όσοι έχουμε το 6. Ναι. Όσοι έχουμε το 6, παιδιά, περιμένουμε κληρονομιά. Πέφτει μέσα, δεν ξέρουμε. Θα εξαρτηθεί το δικό μου τον αριθμό. Κοίτα, αν πω από τη γιαγιά μου που μας έχει αποκληρώσει, δεν βλέπω πώς. Σε έχει αποκληρώσει. Η γιαγιά μου είπε: Όποιος με προσέξει. Είναι σαν την κουλή που λέγαμε στον κουλό χθες με τη γάτα. Ναι. Λέει: Όποιος με προσέξει, εγώ θα του τα αφήσω όλα. Έχει διπλαρώσει εκεί, ξαδέλφοι, ξέρεις τώρα που είναι και, μένουν και κοντά. Έχει διπλαρώσει η γιαγιά μου τώρα στα τελευταία της περιπτώσεις. Επειδή μου πάμε, θα έρθω κι εγώ μαζί. Θα την πιάσω την κουβέντα, θα σε ξαναβάλει μέσα. Κάνεις την αποκλειστική. Λοιπόν. Και λέει: Όσοι δεν με προσέχετε, εγώ θα τα γράψω. Άμα δεν με προσέξει κανείς, θα γράψω μοναστήρι. Σε μοναστήρι? Έχει μια εκκλησία εκεί στην γειτονιά της, παιδί μου, και θα τα γράψω εδώ στη Μονή.
Μάλιστα. Λοιπόν, Μονή, εγώ έχω το νούμερο 3 και μου λέει ότι είμαι πάρα πολύ τυχερή και θα προσελκύω χρήματα στη ζωή μου. Τον άλλο. Αλλά όσο πιο εύκολα λέει μου έρχονται, τόσο πιο εύκολα τα σπαταλώ. Δεν αποταμιεύω, λέει. Τι είπε. Όχι, λέω σου έρχονται χρήματα. Τον άλλον. Ποιον άλλον. Τον άλλον. Δικά μου δεν δουλεύω. Εγώ από 18 όχι, χρονών δουλεύω σταματά. Σιγά, οικοδομή. Λέει, σου έρχονται χρήματα. Δηλαδή, άλλοι σου δίνουν χρήματα. Προσελκύω χρήματα στη ζωή μου. Ναι, παιδί μου. Και κάρτες μου λέει, μου έρχονται εύκολα, αλλά τα σπαταλάω και εύκολα. Δεν αποταμιεύω καθόλου. Και αν στριμωχτώ, ναι, πάντα θα υπάρχει κάποιος που θα με ξελασπώνει. Ποιος μωρέ. Μόνοι μου, παιδιά, με τα χέρια, ναι, μου. Καλά. Εδώ. Ναι. Εδώ τα χέρια μου τα βλέπετε. Έχουν από τη δουλειά, από τις ιόμετρα, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Τόσα χρόνια στις κονσόλες. Εγώ κάθομαι κονσόλα, Μαρή. Λοιπόν, αυτά. Στηλάνε, λοιπόν, να στείλω μια καλημέρα σε όλα τα παιδιά που έχουν στείλει μηνύματα. Και θέλουν να μάθουν για τις ημερομηνίες σας, ημερομηνίες τους. Καλημέρα στη Βιβί, πολλά φιλιά στο Μανώλη, στο Ζικ, η Μαρία, κάτσε να δω λίγο. 29 Νοεμβρίου του 1986. Λοιπόν. Καλημέρα, 4 Σεπτεμβρίου του 1995. Λοιπόν, στείλτε ημερομηνίες, λίγο να πει η Ελίνα τα νούμεράκια σας. Ναι, αθροίστε τα κιόλας και στείλτε μου τον αριθμό. Δηλαδή, να μην κάνω εγώ την. Μισό λεπτά χειρίζει. Ναι, γιατί από τα χεράκια τις περνάνε όλα. Έχετε την ημερομηνία. Κουράζετε το κορίτσι μας. Ρε παιδί μου, αθροίστε όλα τα ψηφία της ημερομηνίας γέννησής σας, εντάξει. Μην την κουράζετε, ρε παιδιά. Είναι γεννηστική από το πρωί. Σας παρακαλώ, κάντε να... το άθροισμα, ρε παιδιά. Σιγά τι ζητάω. Δεν έχετε κινητό. Μια αριθμομηχανή. Έλα τώρα, σας παρακαλώ, μην την κουράζετε. Λοιπόν, να σας πω ότι αυτό που σας είπα πριν, ότι ζητάω τα νούμερα κατευθείαν, είναι για να γλιτώνουμε χρόνο. Έτσι. Ναι, ναι, δεν είναι ότι εγώ δεν θέλω να σταθρίσω την ημερομηνία σας, αλλά μπορείτε να το κάνετε και μόνοι σας. Εντάξει, δηλαδή γιατί. Αντικειμενικοί είσαστε, αυτή την εκπομπή την ακούτε, ναι, τη γουστέρνετε. Μόλις ξεκινάει η Ελίνα πάντα να πει κάτι, πάντα ξεκινάει με δικαιολογία. Δικαιολογεί τον εαυτό της και ξεκινάει. Μισό λεπτάκι. Δεν μπορούν να κάνουν μόνοι τους το άθροισμα, δεν κατάλαβα. Του ζήτησε πριν να στείλουν ημερομηνία και στείλαν τα παιδιά ημερομηνία. Κάτσε και κάνε το άθροισμα μόνοι σου. Κουράσου. Πώς βγάζετε τον αριθμό, θα σας πω. Αθροίζετε την ημερομηνία σας ολόκληρη. Ωραία. Δηλαδή, έχεις γεννηθεί, περίμενε, 20 Δεκεμβρίου του 1980. Παίρνεις, τη γράφεις ολόκληρη το 20. Συν. 2, 0, 1, 2, 1, 9, 8, 0 και όλα αυτά τα νούμερα τα θρίζεις. Λοιπόν, κάντε το αυτό γιατί εγώ τώρα θα σας πω όλα τα νούμερα. Επειδή σας κούρασε, πες και τα 9 να τελειώνουμε. Αυτό, ναι, θα πω τα 9, αλλά πώς θα ξέρουν οι άλλοι για ποιο αριθμό πρόκειται. Θα κάνω την άθροιση μετά. Αυτό σας λέω. Κάντε λοιπόν το άθροισμα αυτής ολόκληρης ημερομηνίας σας και θα δείτε ποιος αριθμός είναι. Τώρα, αν θα κάνετε λεφτά. Αν σας βγει το 1. Να με χέσετε. Έχετε. Απλά διτά και απέριτα. Έχετε ένα οικονομικό αβαντάζ. Ξεκινάτε πολύ ωραία πράγματα. Μπορείτε να κάνετε μια μικρή περιουσία. Αλλά επειδή δεν σας αρέσει να σας χρωστάνε και να χρωστάτε. Αυτό είναι το 1, ε. Ναι, είναι εκεί λίγο. Προσελκύετε άτομα που έχουν λεφτά. Το νούμερο 2. Αυτό είναι καλό. Γιατί είναι πιο ωραίο λέει, να έχει. Πώς το λένε. Τον φίλο. Τον φίλο είναι πιο ωραία. Τα λεφτά, τα σπίτια, τα αυτοκίνητα. Τα σπίτια, τα αυτοκίνητα, όλα. Λοιπόν, το 2. Στο 2, επειδή ανησυχείτε πολύ για τις ανάγκες των άλλων και οπότε ξοδεύετε και πάρα πολλά λεφτά, είστε τόσο δεγενεόδωρος που αυτό σας. Σας βγάζει εκτός προγράμματος. Ναι, 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 τίποτα. Το 2. Δεν μπορείτε να κάνετε το 2 δεν κάνει λεφτά. Το 3 το είπαμε. Το 4 θα εργαστείτε πάρα πολύ σκληρά για κάθε ευρώ που θα μπράβο, βγάζετε. Μπράβο, μπράβο. Ταιριάζει και σε μένα αυτό. Επίπονη εργασία. Έχει σκοπιάσει τώρα. Πιθανό να ήσασταν και πολύ φτωχοί, λέει, στα νιάτα σας. Με αφοσίωση και πειθαρχία θα αυξήσετε πολύ το εισόδημά σας. Άρα είναι αυτή το νούμερο 4. Είναι αυτοί που με κόπο και υδρότα θα καταφέρουν αυτό που θα κάνουν στη ζωή τους. Μπράβο σας. Το 5. Αν είσαστε οργανωμένοι, θα κάνετε κάποια χρήματα, αλλά επειδή είστε πολύ φιλάνθρωποι και αντιμετωπίζετε. Δεν κάνετε για εργοδότης εσείς που είστε στο 5. Α, δηλαδή, πώς αυτό θα θέλεις, κάνει για μένα. Πώς θα θες αφεντικό, 1000 ευρώ. Πάρτα, γόρι μου. Θέλω αύξηση αφεντικό, πάρα, γόρι μου. Κατάλαβε. Αυτό είναι δικό μου, κατάλαβα. Τραβάω από το 5. Και εγώ από το 4. Τραβάω λοιπόν, τραβάω. Το 6 το είπαμε, πάμε στο 7. Δεν θα κυνηγάς τα χρήματα, δεν σε νοιάζουν τα χρήματα. Εσένα. Αν γίνεις πλούσιο θα είναι γιατί τι πω τώρα, δεν το περίμενες και όπως θα σου έρθουν θα τα μοιράσεις όλα στους φίλους σου έτσι. Απλό για πάρε. Ποιο νούμερο είναι? Το 7. Έχουμε κανένα φίλο με 7? Ποιος έχει το 7 να έρθει από εδώ, το θέλουμε. Σε χρειαζόμαστε, σε κάνουμε κολλητό. Το 8 θα έχεις πολύ μεγάλο πλούτο στη ζωή σου. Ανά, αλλά θα έχεις και πολλές απώλειες. Δηλαδή, ενώ θα έχεις χρήματα, με κάποια έτσι, θέματα συμβάντα που θα σου φύγουν, θα τα χάσεις τα λεφτά. Α, εγώ νομίζω ότι η απώλεια ήταν πεθαίνει ένας, μου φέρνει λεφτά. Όσοι λέει ανήκουν στο 8, κάνουν αρκετά έξοδα γιατί θέλουν ακριβό τρόπο ζωής. Δεν τραβάμε από εκεί. Μεταξωτοί κόλλοι θέλουν και. Όχι, πώς θα λένε. Επιδέξει οι κόλλοι θέλουν και μεταξωτά μαχαιριά. Λοιπόν, και το 9 για να κλείσουμε. Έχεις το άγγιγμα του μίδα. Ό,τι πιάνεις γίνεται χρυσός. Το 9. Παιδιά, θέλω το 9. Έκτακτο δελτίο ειδήσεων.
Έκτακτο δελτίο ειδήσεων. Εσύ τώρα που μας ακούς εκεί έξω. Όχι, μου, όχι μόνο έχουν. Είναι φιλάνθρωποι, αλλά δεν τους τελειώνουν ποτέ τα λεφτά. Λοιπόν, εσύ φίλε μου. Εσύ φίλε μου ή φίλοι μου, καλή μου φίλη, γεια σας. Έχετε το 9. Που η ημερομηνία γεννήσεώ σας ολοκληρωμένη. Έχει άθροισμα το 9. Σε θέλουμε. Έλα, Θιβών 53. Σε χρειαζόμαστε. Θιβών... Θα σε κάνουμε. Δική σου εκπομπή θα πάρει. Τι θέλει. Τι θέλει. Τι... Το αυτοκίνητο του Γιώργου θα πάρει. Έλα, κούμπα το μικρόφωνο μου να γίνει χρυσάφι. Έχεις το 9, έλα στο σόγκ. Σε περιμένουμε, Θιβών 53A. Καλημέρα στην φίλη την Τζοάννα που λέει καλημέρα παιδιά. Καλημέρα στην Εύη, καλημέρα στο Λικούργο, στην Χριστίνα. Καλημέρα στην Μαρία που λέει το 7. Όπως η Εύη λέει, παιδιά, δεν μου άρεσε το 2. Για τα νούμερα που λέγαμε νωρίτερα. Καλημέρα στον Αντρίκο, καλημέρα και στο Μαράκι, στην Ειρήνη, στην Κωνσταντίνα, στην Μέρη, στη Βιβί, στο Μανώλη. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που είναι μαζί μας. Και ο Μανώλης μας έχει στείλει ονόματα από Ρόδο. Από Ρόδο? Ναι, 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 ναι. Για ναι, πες. Ναι, τα χαϊδευτικά ονόματα από το νησί, από το νησί μου, τη Ρόδο. Ναι. Λοιπόν, Πίνιο. Πίνιο. Ναι, ποιο όνομα σου κάνει? Το Πίνιο. Ναι, ναι, περνάς ρε παιδί μου από το δρόμο ένας και λέει Πίνιο. Πίνιο. Ποιο όνομα σου κάνει? Πέτρο, όχι, Παύλο, από πει κάτι. Από το Δεσποινιό. Από το Δεσποινιό, Πίνιο, άντε εσύ. Λοιπόν, Ντόνις, εντάξει, αυτό είναι εύκολο. Είναι από το Αντώνης. Λάλος. Λάλος, από το Λαζαρός. Για να δω. Όχι, από το Μιχάλης. Το Λάλος. Ναι. Έλα. Ναι, Μανώλης, οκ. Λόλης, το Μαρούλι, έρχεται το Μαρούλι. Ποιο είναι το Κοίτα, Μαρούλι? Κοίτα ρε το Μαρούλι ρε πως μεγάλωσε. Η Μαρία έτσι είναι το Μαρούλι. Έλα ρε εσύ. Πως μεγάλωσε ρε το Μαρούλι ρε. Λοιπόν, διάβαζα σήμερα κάποιους κανόνες που έβαλε ένας παππούς για την εγγονή του τώρα που πήγε ο άντρας να ζητήσει το χέρι της εγγονής. Α, ο παππούς της. Ο παππούς της λοιπόν τη ζει. Εντάξει, σου πω κάτι. Ο παππούς λοιπόν του κοριτσιού. Τι θέλω και τα λέω, Χριστέ μου, γιατί τα βρίσκω εγώ αυτά? Γιατί? Έλα, ο παππούς λοιπόν του κοριτσιού, ναι, έδωσε 10 κανόνες στο γαμπρό. Στο γαμπρό. Λοιπόν, κανόνας ένα. Πρώτος, πρέπει να δουλεύεις. Δεύτερον, πρέπει να μου αρέσεις. Γιατί θα τα φτιάξουνε? Όχι. Άμα δεν το αρέσει το παππού, πώς θα την πάρει? Έλατε. Λοιπόν, πρέπει να σου αρέσω. Ναι. Εντάξει. Πρέπει να, έχεις, να είσαι καλά οικονομικά, να μην χρωστάς. Κάτι ήξερε ο παππούς. Δεν θα πρέπει να, δεν θα μπορείς να κοιτάξεις άλλο κορίτσι ενώ είσαι σε σχέση. Εντάξει. Τι ο παππούς τώρα ξέρει, έτσι. Ο παππούς δεν ξέρει. Λοιπόν, θα πρέπει να έχεις αυτοκίνητο. Ο παππούς της ήξερε τα πάντα. Θα πρέπει να είσαι ευγενικός και θα πρέπει να πληρώνεις όλους τους λογαριασμούς. Ναι. Και να υποστηρίζεις τη Celtic. Αυτή θα είναι κάποια ομάδα. Κάποια ομάδα, ναι. Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι η κανόνες που έβαλε ο παππούς της κοπέλας. Της κοπέλας, ναι. Ο παππούς της κοπέλας. δεν μπορώ να το πω το θέμα. Μου αρέσει που κοκκινίζει. Γιατί δεν τα δίνεις εμένα αυτά, ρε παιδί. Να σου πω, μου. Και σε ρωτάω τώρα εγώ. Έρχεται το κορίτσι στο σπίτι να πάρει τον Κυριάκο. Ναι, έτσι βάλω εγώ κανόνες. Θα βάλεις κανόνες. Όχι, το, ο παππούς της κοπέλας έβαλε. Ναι, ρε παιδί μου. Άρα αυτό... πρέπει ο Αντώνης να βάλει κανόνες στον άντρα που θα έρθει να πάρει τη Σοφία. Εγώ θα βάλω κανόνες και στη γυναίκα που θα έρθει να πάρει το παιδί. Ωραία, τι κανόνες θα έβαζες? Όχι, το Δημήτρη, το παιδί μου. Εγώ θα έλεγα στην κοπέλα που θα έρθει να πάρει το γιο μου κάποια στιγμή, θα της έλεγα πάρτον, φάτον, να δω πώς θα τα βγάλεις πέρα. Εγώ τον ανέθρεψα όπως είχα τα δικά μου τα μυαλά, τον έκανα πιο κουκουρούγου από μένα. Ναι, τώρα ναι. Δικό σου το πρόβλημα. Ναι, ναι, λύστο. Ναι, ναι. Εγώ κοίταξε, εγώ στο κορίτσι που θα έρθει να πάρει το παιδί μου, ναι, θα της έλεγα ότι θέλει, έχει θέματα με το φαγητό. Δεν τρώει κάποια συγκεκριμένα φαγητά γιατί τον ενοχλούν και τον πειράζουν στο στομάχι του και στο έντερό του. Θα το καταλάβει μόνη της αυτό. Περίμενε. Περίμενε. Όχι, αυτά θα τα καταλάβει πριν ακόμα έρθει να τον πάρει. Το πρωί για να ξυπνήσει θέλει να του κάνει λίγο μασαζάκι στην πλάτη. Δεν μπορεί να σηκωθεί αμέσω το κρεβάτι το παιδί μου. Τώρα είναι πόσο είναι? 7. Ναι. Και γενικά έχει θέματα, ρε παιδί μου. Δηλαδή πρέπει να του μιλάς όμορφα γλυκά. Όταν τον πιάνει τρέλα, να μην ασχολείσαι. Μην μιλάς. Ναι, να μην μιλάς. Εσύ όλα αυτά που δίνεις συμβουλές τώρα στην κοπέλα που θα έρθει κάποια στιγμή να πάρει, να πάρει το παιδί μου. Ναι, τα ναι. Κάνεις τον άντρα σου. Στον άντρα μου γιατί? Το ξυπνάς το πρωί με μασαζάκι. Δεν είμαι εκεί το πρωί, δουλεύω πιο πρωί. Συγγνώμη, εδώ είναι Σαββατοκύριακο. Δουλεύει πιο νωρίς από μένα. Και γιατί να το κάνω μασάζ? Τώρα δεν είπες η κοπέλα αυτή στο που. Στο παιδί μου καλέ, για το παιδί μου πρόκειται. Ναι, στον άντρα σου για το σπλάχνο μου. Του μαγειρεύεις του άντρα σου πράγματα τα οποία δεν του φέρουν αέρια. Πού έχει πάει αυτή η εκπομπή, παιδιά? Σε ποιο level έχουμε φτάσει? Πείτε μας λίγο. Ερώτηση κάνω, ρε παιδί μου. Σε ποιο section είμαστε? Ωραία, κάτσε να πάω να βρούμε τον παππού της. Της κοπέλας. Ναι. Τι να σας πω, παιδιά. Ένα κανόνα νομίζω που θα βάλει μια γυναίκα που. Μια κοπέλα θα πάρει το παλικάρι της. Ναι, ναι. Το, πείτε το, μου το... ένα κανόνα που θα βάλει η μάνα που θα έρθει να πάρει η νύφη το γιο. Να πάρουμε τη μάνα μου ένα τηλέφωνο να γελάσουμε. Λοιπόν, σε λίγο θα βγάλω την Αναστασία στον αέρα. Θα βγάλεις τη μάνα σου. Θα βγάλω τη μάνα μου. Ναι.
τι θα, και κάτι στην ερώτηση αυτή. Ναι, ναι, να δούμε τι θα πει. Να δούμε, λοιπόν, παιδιά, τι θα γίνει και θα σήμερα. Θα κλάψουνε μανούλες σήμερα. Καλημέρα στην όμορφη Λάρισα. Μας λέει την καλημέρα της με την Άννα, τον Γιώργο, τον Δημήτρη. Φιλιά, παιδιά, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Καλημέρα στον φίλο τον Κώστα, στον Άγγελο, που μας λέει και τον παππού κάτι. Παππού, παππού, και πού και πού. Καλημέρα στην Λίτσα. Καλημέρα και στην Έλενα που λέει: καλά, μαμάκιδες άντρες έχει πολλούς. Γυναίκες δεν θα έλεγα και τόσο. Όχι, γυναίκες δεν έχει. Και εγώ, παιδιά, να σας πω αλήθεια ότι την κόρη μου την εμπιστεύομαι. Θεωρώ ότι στην επιλογή της θα είναι πάρα πολύ καλή. Με το γιο μου έχω θέμα. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής μία γυναίκα η οποία έχει μεγαλώσει δύο αγόρια. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Ακούσε, ρε, μάνα. Είναι η κυρία Αναστασία, είναι η μητέρα του Γιώργου. Δύο γιους, τους έκανε και κοντά-κοντά. Ένα χρόνο διαφορά νομίζω έχουν τα παιδιά. Ακριβώς. 11 μήνες. Φαντάζομαι και να στο σπίτι, Παναγία. 40 ο πατέρα. Και... εγώ τους γνώρισα αφού ενηλικιώθηκαν, αλλά μπορώ να καταλάβω τι γυναίκα την τράβηξε πριν ενηλικιωθούν. Μάνα, πότε κάνεις κανένα γιουβέτσι κοτόπουλο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να. Να ρωτήσεις. Όχι, να ρωτήσω βέβαια και να ακούσουν και όλοι οι ακροατές. Ήρθε η γυναίκα να πάρει το παιδί. Έρχεται μία γυναίκα να με πάρει από σένα, μάνα. Ναι. Να πάρει το Γιώργο. Ωραία. Ας μην πάμε στον Νίκο, γιατί είναι πιο βαρύ περιστατικό. Ας πάμε στον Γιώργο. Την αδυναμία σου. Το μονάκριβό σου, το μικρό σου, το παιδί. Ηρέμησε λιγάκι. Μπαίνει μέσα το κορίτσι. Ναι. Οι κανόνες ποιοι είναι? Ποιοι είναι? Ναι. Ναι. Τι κοιτάς, ρε μάνα, πρώτα όταν σου φέρω εγώ τη μέλουσα και καλά? Καταρχήν θα θέλω να διαπιστώσω το πόσο αγαπάει το γιο μου. Μπράβο. Πώς το διαπιστώνουμε, πώς το διαπιστώνουμε αυτό? Survivor. Με το μαλλί. Πιστεύω ότι μετά από τόσα χρόνια καταλαβαίνω. Με την φυσιογνωμίστρια η μαμά. Και εγώ έτσι, τη βλέπω στο μάτι κατευθείαν που κοιτάει. Μετά, το επόμενο. Το επόμενο θέλω να προσέχει το γιο μου. Ναι. Να, γιατί τον έχω καλομαθημένο. Έτσι, έτσι, συγκίνησε με λίγο. Το πρωί δηλαδή για να ξυπνήσει θέλει μασάζ. Και μασάζ. Και να του κάνει ποδόλουτρο. Και ο καφές του το πρωί στο κομμωδίνο πριν σηκωθεί. Πες τα ρε μάνα. Το φαγητό του. Έτσι. Φρέσκο ψωμάκι. Να τον προσέχει γενικά. Κοίταξε, αν η σκέψη μου παραμείνει στο παιδί μου το αγόρι, είμαι κομπλέ. Άμα το πάω στην κόρη μου, έχω θέμα. Αλλά ας μείνω στο παιδί μου το αγόρι μου για να είμαι και εγώ σε αυτό το mood. Εγώ δεν έχω θέμα, γιατί έχω. Γιατί δεν έχει κόρη. Ναι, αυτό το καταλαβαίνω. Και θέλω να μου του προσέχουν. Έτσι κι εγώ. Και πουθενά δεν θα είναι το ίδιο σαν τη μαμά. Αυτό το πρόβλημα. Εντάξει, η μάνα μου έχει και άλλο θέμα. Απλά τώρα είναι και λίγο ευγενική. Αν δεν καθαρίζει σωστά. Αν δεν πίνει τη χλωρίνη από το στόμιο. Άμα η χλωρίνη δεν μυρίζει στο σπίτι. Κοίταξε να δει. Από το παιδί μου και το βλέπω και δεν είναι περιποιημένο, λογικό είναι. Βέβαια. Ζάρωσε το σακάκι. Παναγία μου, τι έχει να γίνει. Πες τα ρε μάνα, μην τρέπεσαι ρε μάνα. Δεν τρέπομαι ρε παιδιά. Δεν τρέπομαι. Εγώ τους γιους μου τους έχω καλομαθημένους. Έτσι. Παίρνει φόρα τώρα, έλα πάμε. Λοιπόν, τώρα έχεις και. Θέλω η γυναίκα που θα πάρει είτε τον Γιώργο είτε τον Νίκο να τους προσέχει όπως τους έχω εγώ. Αλλιώς την έβαψε. Ναι. Καθαρά. Την έβαψε. Αυτό λίγο, να μην το φέρνουμε στη δουλειά το πρόβλημα. Ας μένει στο σπίτι. Εντάξει. Έγινε ρε μάνα. Ευχαριστώ ρε μάνα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Καλημέρα. Δεν θα ξαναβρω γυναίκα ποτέ. Γιατί όποια πατήσει την έβαψε. Πείτε μου ποια θέλει το Γιώργο τώρα. Πείτε μου μία που θέλει το Γιώργο. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμπαράσταση στα μηνύματα στο Viber και όχι μόνο. Καλημέρα στη Μαρία που λέει Δαγκωτό Αναστασία, κυρία Αναστασία. Η Βιβί και τώρα ήταν και ευγενική η μανούλα σου, φαντάζομαι τι άλλο θα έλεγε αν δεν ήταν εκεί. Η Ράφη ετοιμάζει. Γιώργο Θεάρα, η μάνα σου, 7 θανάσιμες πεθερές. Και τις 7 μαζί τις κάνει. Παιδιά, ήταν και ελαστική και ήταν και ευγενική. Καλημέρα στη Μέρη που λέει στις κόρες τι θα πούμε, Ελίνα, γιατί χεράκια δεν έχουν να τα κάνουν μόνοι τους. Δεν πιάνουμε τις κόρες, Μέρη μου, γιατί. Δεν θα σας συμφέρει. Τώρα μιλάμε για τους γιους. Εγώ που έχω και τις δύο περιπτώσεις, γιατί η κυρία Αναστασία έχει μόνο γιους. Εγώ που έχω και τα δύο, κοντράρω το ένα με το άλλο. Εκεί που λέω έτσι, λέω α, ναι, άρα το κορίτσι μου, το παιδί μου. Άρα κοίτα, ή θα τον κάνεις μαλθακό. Ναι. Ή θα την κάνεις σκληροπυρηνική. Διαλέγεις και παίρνεις. Ο Νίκος είπε το πιο σωστό, το οποίο το έχει πει και ο μπαμπάς μου, βέβαια, αυτό με έναν τρόπο έτσι δικό του. Όταν ήρθε ο καπρός να ζητήσει, λέει την κόρη μου, θα του πω: σου αρέσει, τα βρήκατε. Ωραία. Να ξέρεις όμως, επιστροφές δεν δεχόμαστε. Και τελειώνει καλημέρα. Η υπόθεση. Καλημέρα. Αυτό το έχει πει και ο μπαμπάς μου, να ξέρεις. Λοιπόν, και βέβαια δεν ξεχνάμε ότι θέλουμε να πάμε μια βόλτα βάντων 35. Εκεί είναι ο Σκύουρος, γιατί θέλουμε να πάρουμε στη μητέρα μας τα καλύτερα. Κάτσε να κλείσουμε λίγο τη μαμά. Λοιπόν, θέλουμε να πάρουμε ξηρούς καρπούς, να πάρουμε σταφίδες με στραγάλια που τα κάνουν και ένα πολύριο μίξ και αμύγδαλα μαζί. Και μπορείτε να βρείτε και superfood. Βραζιλιάνικα αμύγδαλα για τις κράμπες. Για τις κράμπες.
Λοιπόν, θα κάνετε ένα super food. Θα φτιάξετε μια... Έχουν ήδη έτοιμα τα παιδιά μα στο Σκιούρο, σακουλάκια τα οποία έχουν όλες, όλα τα super food που μπορείτε να έχετε μέσα την ημέρα για να τσιμπολογάτε. Υπάρχουν, είναι... υπάρχουν τριών ειδών μίξ στο Σκιούρο για τέτοιο τύπο που λέει ο Γιώργος. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να αγοράσετε ένα από τα τρία μίξ που σας αρέσουν περισσότερο και να τσιμπολογάτε μέσα στην ημέρα, διότι σας δώνει και ενέργεια και δεν παχαίνει και σας δημιουργεί και έτσι είναι πιο υγιεινό. Ναι, είναι μόνο, πάρα πολύ ωραίο. Μόνο στο Σκύρο, Αβάντων 35. Έφτασε η ώρα να τηλεφωνήσετε αμέσως τώρα όμως, γιατί έχουμε το υπέροχο παιχνίδι με την μία συλλαβή, τις 5 λέξεις και τα 15 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, 22-210-62-700, επικοινωνείτε μαζί μας. Ελληνάκι μου, αγαπημένο μου Ελληνάκι. Όπου αγάπη σήμερα. Πανέμορφη μου Ελίνα. Εγώ θα φύγω. Όπως και στη φωτογραφία στο Instagram, είδες τι έβαλα. Ναι, ο Γιώργος στις φωτογραφίες μου. Α, νόμιζα τη δική μου φωτογραφία που έβαλα χθες και μου κάνεις κατευθείαν κομπλιμέντο. Εννοείται. Ναι. Καταπληκτική φωτογραφία. Ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, Ελίνα μου, πέντε λέξεις που ξεκινάνε από ψι, αλφα καιρό. Ψάρ. Ψάρ. Ψάρι. Ψαρόσουπα. Ψαρόπιτα. Ψαρόπιτα, δεν υπάρχει, έλα τώρα. Μίλε γιατί λάκι. Εγώ μαθαίνω την κάνω. Ψαροπούλι. Ψαριανός, ο Γρηγόρης, ο βουλευτής. Δεν θέλω επίθετα. Έλα ρε εσύ, από ψάρ. Ψαροντούφεγο, αυτό έπαιγε στα ψάρια. Από... θα το πήγαινε συνώνυμο. Ενώ η ψαρόσουπα δεν είναι. Ψαρονέφρι. Ψαρονέφρι, δεν είναι, συνώνυμο είναι. Με τι? Με το ψάρι? Δεν είναι συνώνυμο το ψάρι με το ψαρονέφρι? Ψαρόβαρκα. Ψαρόβαρκα. Έλεος ρε Ελίνα. 22-210-62-700 και επικοινωνήστε δηλώση συμμετοχή τώρα στο Σοκαφέ Morning Show. Καλημέρα Παναγιώτη. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις, πώς είσαι? Καλώς το Παναγιώτη. Λοιπόν Παναγιώτη μου, το παιχνίδι μας το ξέρεις. Έχεις 15 δευτερόλεπτα και μία συλλαβή. Και θέλω 5 λέξεις. Okay. Είσαι έτοιμος? Αμέ. Ναι, αλλά δεν βλέπω, δεν ακούω διάθεση. Λοιπόν, θέλω χαμόγελα, λοιπόν, θέλω πανικό. Συγκεντρώνεται, περίμενε. Θέλουμε να κερδίσει, λοιπόν. Ναι, θέλω δεν να θα παίξω εγώ για σένα, μήπως να κερδίσεις. Όχι, κερδίζω και μόνο. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, για να δούμε τι κάνεις μόνος σου. Θέλω να μου πεις 5 λέξεις που ξεκινάνε από φι, ρο και έψιλον. Από φρέ. Φρεάτιο. Ναι. Φρέντο. Ναι. Εσπρέσο. Ναι. Το πιο βασικό δεν έχει πει. Το πιο βασικό δεν έχει. Φρεσκάδα. Είναι με το φρέσκο, όχι, όχι, όχι. Και να το βάλουμε μέσα. Εγώ θα είχα πει και το φρένο και θα είχα κερδίσει, κατάλαβες. Πού το φρένο. Φρεγάτα, δεν έχει κάνει ναύτη. Όχι. Έχει κάνει ναύτη, στεριά. Έγινε Παναγιώτη μου, καλή σου μέρα. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Καλημέρα, Παναγιώτη. Είδε τι ωραία διάθεση που αποκτάει το παιδί. Όταν χάνει, ε. Ο επόμενος παρακαλώ, 22-210-62-700. Δεν ήθελε τη βοήθειά σου, γι' αυτό έγινε αυτό. Δεν θέλουμε συνώνυμα, δεν θέλουμε παράγωγα, δεν θέλουμε τέτοια πράγματα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις? Καλά. Καλά, το ονοματάκι σου? Πώς σε λένε? Μάνος. Μάνο, πόσο χρονών είσαι? 11. Είναι η μαμά, ο μπαμπάς εκεί κοντά? Ναι. Λοιπόν, Μάνο μου, θα σου βάλω κάτι πάρα πολύ εύκολο. Θέλω να μου πεις. Ε, το Μάνο. Μάνο, τι τάξη πας? Περίμενε, καλέ. Α, θες να βγάλεις ζήτηση με το Μάνο? Τι τάξη πας? Έκτη. Ε, δεν έχεις σχολείο σήμερα? Να βάλουμε στο Μάνο. Όχι, ήμουν άρρωστος. Αρρωστούλης. Α, είσαι αρρωστούλης. Περαστικά, Μάνο μου. Διαβάζουμε, στο σχολείο, κανονικά. Ναι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα, Μάνο? Γυμναστική. Δικό μου παιδί. Λοιπόν, Μάνο μου, θέλω να μου πεις 5 λέξεις σε 15 δευτερόλεπτα που ξεκινάνε από κάπα και αλφα και λάμδα. Από καλ. Πάμε. Καλημέρα. Καλοδεχούμενος. Καλάντα. Καλησπέρα. Και καλή βραδιά, Μάνο μου. Το καληνύχτα. Πες το. Μπράβο ρε Μάνο. Μπράβο ρε Μάνο, ξεφέρει ο Μάνος. Μπράβο Μάνο μου, μπράβο. Λοιπόν Μάνο μου, μείνε στην γραμμή σου να σε ενημερώσουμε τα δωράκια όσο σε στείλω σινεμά να δεις παιδικά. Εντάξει. Καλημέρα. Λοιπόν, παιδιά, 22-210-62-700, τηλεφωνήστε. Αυτό θέλω να σας πω. Να μιλήσουμε με την επόμενη παίκτρια. Παίκτης ποιος είναι? Ηλία. Καλώς τη Ηλία, τι κάνεις? Καλημέρα σας, παιδιά. Πώς έχεις ξυπνήσει σήμερα? Πολύ καλά. Πολύ καλά. Λοιπόν, πώς ξυπνήσεις, δηλαδή σου είχαν φτιάξει πρωινό και ξύπνησες καλά ή απλά άνοιξες τα μάτια και λες τι ωραία μέρα σήμερα? Τι ωραία μέρα σήμερα. Απλά τα πράγματα. Αυτό, και, απλά. Και εγώ αυτό νιώσω το πρωί. Λέω, έχουμε την υγειά μας, είμαστε καλά, πάμε να περάσουμε και ωραία. Έτσι, παιδιά, να είμαστε αισιόδοξοι. Ηλία. Έτσι. Λοιπόν, Ηλία μου, θέλω 5 λέξεις που ξεκινάνε από Ζ, όμικρον και Ι. Δηλαδή από ζου. Ζου.
Μάλιστα. Μα έλα, έλα, βρελία μου έχω. Ζουρλάντερ, ξέρω εγώ. Από ζου. Ναι, παιδιά. Εύκολο είναι. Ζουζούνι. Ζουζούνι. Ένα. Ζουρλομανδία, για τον Γιώργο. Ζουρλομανδία, ζουρλάντερ, πάει αυτό. Ποιο είναι αυτό. Δεν ξέρω, ένα έργο είναι. Ζούγκλα, ζουλάω, ζουμί, ζουλού. Τόσες λέξεις από ζούβρε. Έλα, μου. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μου κόλλησε το μυαλό. Τι να κάνω. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, γεια σας. Τσαο, τσαο, τσαο. Πάμε. Καλημέρα στον Παναγιώτη που λέει και κάπως έτσι χάνεις από ένα 11χρονο. Μπράβο, Μάνο. Μπράβο, μπράβο, Ελίνα μου. Σωστός. Καλημέρα. Ειρήνη. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις. Καλημέρα, Ειρήνη. Καλημέρα, είστε υπέροχοι, σας ακούω κάθε μέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει ένα αφήσμα το τηλέφωνο, πάτα λίγο το 0. Ένα λεπτό. Ναι, 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 ναι. Είναι touch, ναι. Πού πήγε το 0? Χάσαμε το 0. Α, ναι, εντάξει. Εντάξει, καθάρισε. Α, εντάξει, πεντακάθαρο. Εντάξει, Ειρήνη μου. Καταπληκτικό. Λοιπόν, Ειρήνη μου, θέλω να μου πεις 5 λέξεις που ξεκινάνε από Β, Α και Ρ. Από βαρ. Από βαρ. Ναι, από βαρ. Βάρκα. Ναι. Έλα. Βαρκελόνη. Yes, yes. Κόλλησα. Βαράω, βαράω. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, Ειρήνη μου, δεν πειράζει. Είναι, που είχε, είναι το μηδέν που μας μπέρδεψε. Ναι, δεν πειράζει, έγινε η Ειρηνάκη μου, καλή σου πολλά μέρα. Πολλά φιλάκια, πολλά. Επίσης, να είστε καλά, γεια σας. Ciao, καλημέρα, ciao, καλημέρα. Ciao. Ο επόμενος, παρακαλώ. Καλημέρα, Κυριακό. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις. Καλημέρα, Κυριάκο. Καλά, εσύ, καλημέρα. Λοιπόν, Κυριάκο, μου είσαι έτοιμος. Από πού τηλεφωνείς, ναι. Κυριάκο. Από Μονεβασιά. Μονεβασιά. Στις Μονεβασιά στα Κάστρα. Τι ωραία που είστε εκεί. Περιμένετε χιόνι κι εσείς ή όχι. Κάτι τέτοια λέει, αλλά δεν νομίζω. Και εγώ, δεν το και εγώ Κυριάκο μου, δεν τους πιστεύω καθόλου. Καλά, εδώ θα είμαστε αύριο, θα σας πω και καιρό για Μονεβασιά. Λοιπόν, Κυριάκο μου, Κυριάκο μου, θέλω να μου πεις 5 λέξεις που ξεκινάνε από γάμα, έψιλον και νη, από γεν. Γεν. Γενικά, γένος, γενέθλια. Έλα. Δεν υπάρχει άλλη, Γιώργο, αυτές είναι. Πάτε καλά. Υπάρχει άλλη. Έχουμε και οι άντρες στο πρόσωπο. Α, γένια, γένια. Γένια. Πέστε. Ναι. Όχι. Γενναιόδωρος, γεννημένος, ο Γενάρης, η γεννήτρια. Δεν πειράζει, Κυριάκο μου, δεν πειράζει. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν, παιδιά, αύριο πάλι βεβαίως. Παρασκευιάτικο το παιχνίδι αύριο. Θα γίνει χαμός. Πολλές συλλαβές, πολλά δώρα, πολλοί ακροατές. Θα σας φτιάξω αύριο εύκολα γραμματάκια, ναι, να κερδίσετε. Γιατί σήμερα. Ολόκληρη συλλαβή θα είναι. Σήμερα, αύριο, παιδιά, μετά από τόσες γραμμές, ποιος κέρδισε. Ποιος. Ο Μάνος, 11 ετών. Παιδιά, όλοι χάσαμε από ένα 11χρονο. Και... να καλημερίσουμε, συγγνώμη, ναι, όλα βεβαίως, τα παιδιά που έχουν στείλει μηνύματα. Στον Άσο από την Αυστραλία. Άσο, ρε, στον Παναγιώτη, στη Λία, στο Λιζάκι. Στη Λίζα, ναι. Ελισάβετ. Στην Ελισάβετ, είστε υπέροχη, μου φτιάχνετε την ημέρα. Καλημέρα στο Μαράκι, στη Βιβί, στη Μέρη, στη Μαρία, στο Γιώργο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και είσαι στη δουλειά. Είμαι. Είσαι στη δουλειά και έχεις βαρεθεί τη ζωή σου, ρε παιδί μου. Δεν τη θες πια αυτή τη δουλειά, αλλά φοβάσαι να πας στον εργοδότη και να του πεις παρετούμε. Ναι. Θέλω να φύγω. Δεν σε μπορώ άλλο. Μου έχεις φάει τα σηκώτια. Μου έχεις κάνει τα. Να, με το συμπάθειο. Ναι. Και... ναι, ναι, ναι. Α, είσαι το διάλο. Ποιος θα μπορούσε να το πει αυτό. Λοιπόν, επειδή δεν θα μπορούσε εσύ να το πεις αυτό, ναι, έρχεται, παιδιά, μια εταιρεία, η Exit. Έτσι ονομάζεται. Η Exit, φαντάζομαι, την έξοδο, ναι. Ναι. Λοιπόν, και λέει το εξής. Πες μας ποιον θέλεις να πάρουμε τον προϊστάμενό σου, τον εργοδότη σου, και θα του τα πούμε εμείς ένα χεράκι. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό που φαντάζεται το ανθρώπινο μυαλό. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Η εταιρεία αυτή, το μόνο που έχεις να κάνεις, έχει προσλάβει περίπου 100, έχουν παραιτηθεί 1500 υπάλληλοι μέσω της εταιρείας τους 18 τελευταίους μήνες. Έχουν πάρει τηλέφωνο και λέει: θέλω να παραιτηθώ. Πάρτε, ναι, κάτι, κάντε κάτι να παραιτηθώ. Δεν μπορώ άλλο. Θέλω να φύγω. Αν κάτι έχει βοηθήσει η κρίση στην παγκόσμια οικονομία, είναι η αύξηση της δημιουργικότητας. Πώς δεν τη σκέφτηκε τώρα αυτός. Η εταιρεία, ο Καζάκι, έτσι λέγεται, οι περισσότεροι λέει από τους πελάτες μας φοβούνται τους ανωτέρους τους. Δεν ξέρουν πώς τρέμουν την ώρα που θα τον αντικρίσουν και θέλουν να ξεστομίσουν αυτά που θέλουν να ξεστομίσουν. Στην ψυχολογία αυτό ονομάζεται ο φόβος της δύναμης. Λοιπόν, φοβούνται να μιλήσουμε τον εργοδότη. Ερχόμαστε εμείς λοιπόν. Ναι. Ερχόμαστε να σας πούμε, να μας δώσετε το όνομά του. Τι επιχείρηση. Ωραία. Έχει. Και κάθομαι εγώ στο διπλανό γραφείο. Και 450 ευρώ. Θέλει. Τι τσάμπα θα το κάνει. Για την ψυχή της μάνας σου. Ενώ το κάνει για την καπιταλή σου στην καρδιά, ρε παιδί μου. Είμαι εγώ στο γραφείο και εγώ δουλεύω. Ναι. Έχω πάρει την Exit και τους έχω πει: θέλω να παραιτηθώ, κάντε κάτι. Ναι. Παίρνει η Exit την εταιρεία. Ναι. Μιλάει με τον εργοδότη, ο οποίος είναι στο μέσα γραφείο. Ναι. Έτσι, μιλάει. Εσύ κάτι κάνει. Και ξεκινάει. Τα πινελίκια. Και έρχεται ο εργοδότης στο γραφείο. Όχι, εξαρτάται τι έχεις μεταφέρει εσύ στην εταιρεία να πει στο αφεντικό. Αν θέλω να παραιτηθώ, τα χειρότερα. Ωραία.
παίρνει τηλέφωνο. Α, είναι και αυτές τις περιπτώσεις που φεύγουν πολύ όμορφα και καλά από το γραφείο. Και όταν φεύγουν, αρχίζουν και βρίζουν. Αυτό είναι συνηθισμένο. Ναι. Δηλαδή, ρίχτα μέσα, αδελφέ. Ναι, δηλαδή, ναι. Μέσα το παίζεις. Καλά ήταν, μωρέ, αλλά έξω ρίχνω το μυαλό. Ναι, ωραία. Και έρχεται ο εργοδότης μου και μου λέει: καλά, ρε, δεν μπορείς να μου το πεις εσύ. Όχι, αυτό γίνεται την ώρα την οποία έχεις σχολάσει. Δηλαδή, 5 λεπτά μετά που σχόλασες. Δεν είσαι εκεί. Θα ξαναπάς την άλλη μέρα. Όχι, πού να πας. Ξαναπατάς. Του δίνει, λες, παιδί μου, πάω να χαιρετήσω, να πω γεια σας, παιδιά, φεύγω. Λοιπόν, παίρνουν τηλέφωνο τον εργοδότη, λένε τον εξάψαλμο. Εξαρτάται τι θέλει ο καθένας. Άλλοι με ανοιχτή πόρτα θέλουν να αφήσουν ανοιχτή πόρτα, άλλοι για κάποιους λόγους κτλ. Άλλοι θέλουν να ρίξουν τα μπινελίκια τους. Λοιπόν, αλλά αυτό γίνεται συνήθως σε ώρες πριν πας ή μετά ή που φύγεις. Μετά που φύγεις, ναι. Άμα είσαι εκεί. Θα ακούσεις τα τριπλά μετά. Το θέμα είναι ότι έρχεται ο εργοδότης. Λέει: έχω δώσει εγώ 450 ευρώ τώρα για αυτούς για να πάω να πάρουν τηλέφωνο. Και μου λέει: καλά, ρε. Εγώ σας το κάνω. Και εγώ ήθελα να σας το πω, ρε παιδιά, ότι να τώρα θα μπορούσαμε τώρα να παραμείνουμε φίλοι, αλλά και έχεις χάσει 450 ευρώ από τη ζωή σου. Παίρνει τώρα τηλέφωνο η Ελίνα, βάζει την εταιρεία αυτή. Ναι, γεια σας, τον κύριο Καρτελιά. Θα ήθελα, ναι, βεβαίως. Είμαστε από την εταιρεία ΤΑΔΕ και η Ελίνα έχει παράπονα από εσάς. Θέλει να φύγει, να παραιτηθεί. Μα εγώ θα τη έκανα αύξηση. Και εκεί ο exit ξέρει θα πει στο Γιώργο. Ρε φιλαράκι, δεν μου πει έναν έκδοτο. Κι ας την Ελίνα να κόψει το λαιμό τη. Αυτά, παιδιά. Χαμό σήμερα. Έγινε χαμό στην εκπομπή. Τι σου άρεσε πιο πολύ, Ελίνα μου? Τα πάντα. Όλα μου άρεσαν. Ήταν μια εκπληκτική εκπομπή. Είμαι όταν το μετά τις 11 είμαι κομμάτια. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Ξεπατωθήκαμε. Και εμείς και ο Τρίφωνας Σαμαράς. Και επειδή όλοι το ζητάτε, δεν μπορώ να σας αφήσω πριν το κλείσιμο, βέβαια, χωρίς καταπληκτικό, μοναδικό, ανεπανάληπτο ανεκδοτάκι. Βέβαια. Παραμείνετε στα ακουστικά σας, μην φύγει κανείς, διότι θα γίνει χαμό. Και ευχαριστώ πάρα πολύ όλα τα παιδιά τα οποία στέλνουν σοριδών τα ηρέχτ μηνύματα με ανέκδοτα τα οποία ένα-ένα σιγά-σιγά θα τα πούμε και στην εκπομπή. Ναι, αυτό. Στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα. Μας ενημερώνει και εδώ η ομάδα που τα λαμβάνει ότι στέλνετε συνεχώς ανέκδοτα. Να ξέρετε ότι ο Γιώργος τα παίρνει στα χέρια του αυτό, επειδή ρωτάτε. Ένα-ένα σιγούλια-σιγούλια θα έρθουν. Πεθαίνει που λέτε ένας παππούς και πάει ψηλά στον ουρανό, στον ύψιστο. Τον παραλαμβάνει λοιπόν ο Άγιος Πέτρος, τον πηγαίνει έξω από ένα δωμάτιο και του λέει: περίμενε εδώ στη σειρά και έρχομαι. Μετά από δύο λεπτά ακούγονται μέσα από το δωμάτιο κραυγές. Ανοίγει γρήγορα ο παππούς την πόρτα και ρωτάει: τι γίνεται εδώ, ρε παιδιά? Να, μωρέ, εδώ τρυπάμε την πλάτη του συγκεκριμένου για να του βάλουμε φτερά, του λέει ο Άγιος Πέτρος μέσα και κλείνει την πόρτα. Μάλιστα, λέει. Μετά από δύο λεπτά ξανακούει κραυγές. Ανοίγει πάλι ο παππούς την πόρτα, του λέει: τι συμβαίνει, ρε παιδιά? Τίποτα, μωρέ. Εδώ ανοίγουμε στον τύπο αυτόν στο κεφάλι μια τρύπα για να του βάλουμε το φωτοστέφανο. Λέει: εδώ με το τρυπάνι. Ο παππούς λέει: άστο καλύτερα, αδελφέ. Άστο καλύτερα, πάω απέναντι στην κόλαση. Μα τι λες, αδελφέ μου, του λέει ο Άγιος Πέτρος. Μα τι λες, εκείνο ο διάβολος. Ο διάβολος λέει: σε όλους κάνει σεξ όποιον πάει στην κόλαση. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εκεί τουλάχιστον έχω έτοιμη την τρύπα. Γιώργος και Ελίνα. Σοκαφέ Morning Show.